Γεια σας. Απόψε θέλω να σας πω 2-3 πράγματα, αλλά θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μείνει μεταξύ μας, κύριε Μαρίνο. Έχετε δίκιο να μείνει μεταξύ μας. Αλλά όχι όλα. Καλά, θα δίπλα μου είναι η πιο αγαπημένη μου φίλη, ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος, μια σπουδαία ηθοποιός, η κυρία Κατιάνα Μπαλανίκα. Μάλιστα. Ευχαριστώ καταρχήν. Δίπλα μου είναι ο πολύ αγαπημένος Κώστας Σπυρόπουλος. Τι είπαμε. Ο πάντα κούκλος. Ο ξανθός άγγελος. Σαν ρωτρότημα. Ναι. Παντρεύτηκε όμως, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Δύο λέξεις είπαμε, δύο λέξεις. Έχασε τον νεό. Και πάρα δίπλα μου λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Και δεν τα πες όλα όπως έπρεπε. Πάρα δίπλα μου είναι... γιατί μεσόλαβε και ένα κενό. Ναι. Για λόγους ασφαλείς. Είναι μεγάλη ελπίδα του Λέκου Πενταγράμμου, κυρία Ζόγια, σένα, Σεβαστιανού, αγαπημένη φίλη. Ωραία. Και έλεξες την τραγούδα. Λοιπόν, εμένα δίπλα μου είναι ο Αλμπέρτο Φάης, Έλληνας. Γεννημένος. Ναι. Στα αριστερά μου κάθεται η Ολυμπία Σκορδίλη, μια ηθοποιός με ευαισθησίες και με το πιο γενικό χαμόγελο του θυάσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλμπέρτο. Και εγώ να σας παρουσιάσω τον Πάνη Καλοφωλιά, γαλανομάτης, κούκλος, πολύ ευγενικός και πρόθυμος. Σε όλα. Το πρόσεχε. Δίπλα μου κάθεται. Στις 4 ερωτήσεις. Το καιρικό φαινόμενο... Κατερίνα Θεοχάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνη. Και εμένα δίπλα μου κάθεται ο Λευτέρης Λαμπράκης. Ο κούκλος, πανέμορφος και πάντα φιλικός. Σε ευχαριστώ, αγάπη μου. Εγώ τι να πω, έχω μία θεά, μία ταλαντούχα, έτσι. Κουκλάρα. Το ταμείο θα περάσει μετά. Εννοείται, θα με πληρώσει κάτι παραπάνω. Την ρόλουπη. Λοιπόν, εμένα δίπλα μου κάθεται ο Αλέξανδρος Σταύρου, ο αγαπημένος μου φίλος, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, μουσικός και ζωγράφος, γιατί δεν το ξέρουν όλοι. Όλα θέματα, ούτε εγώ τα ξέρω. Ο δίπλα μου, η καταπληκτική ηθοποιός και η υπέροχη Μαρία Μασάδου. Μα τι πλάνο είναι αυτό, τι χαλαρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μια εξαιρετική πάσα. Και δίπλα μου κάθεται ο αγαπημένος συνάδελφος, Αλέξανδρος Μπουρδούμης. Και ακριβώς δίπλα μου, η γυναίκα που μου έχει δώσει τα πιο όμορφα φιλιά επί σκηνής, η μια και μοναδική Κάτια Δανουλάκη. Βγαίνει η Κάτια Δανουλάκη. Χειροκροτάτε χωρίς όμιλο. Πετάξτε σκαρέκλες, γδυθείτε, ξεφωνήστε. Κάντε ό,τι θέλετε. Δικό σου θέλω στο κάτω-κάτω. Κυρία μου. Καλώς την ευχαριστώ. Καλώς την ευχαριστώ. Και δίπλα μου κάθεται η Λοιπόν, ποιος θα μου πει, ποιος θα μου διηγηθεί όμορφα και χαριτωμένα την ιστορία αυτής της ντίβας, της ταλαιπωρημένης που παλινδρομούσε στην ποιότητα, στον Τσέχοφ, έτσι δεν είναι στον ένα, στον άλλο από αυτούς τους ανθρώπους. Τι θέλετε, δεν εμποδίζει τίποτα. Καθόλου, ίσα ίσα. Το σκολακεύει. Και κατέληξε σε αυτά του σκουπιδαριό των τηλεοπτικών. Αυτό ποιος θα μου το πει όμορφα. Εγώ με ίσως. Κοιτάνε έντρομοι όλοι, έλα μάνα έλα, μου εσύ. Με το τζιν τα έχεις, όχι θα βάλω και τόνι. Δεν σε πιστεύω. Μας καλεί στο σπίτι στη σιδηρά κυρία του χώρου. Τη ζήτα της λες και πας του τα πει. Ποια σιδηρά κυρία ρε καημένε, ήταν κάποτε. Αυτή έχει να κάνει επιτυχία από τότε που ζωζό ζαμπουτζάκι έβγαζε φρονιμίτες. Εγώ πιστεύω αυτό είναι πάρα πολύ για να έχω μέρος στις κάτοικες Δανδουλάκη. Η κάτοικη Δανδουλάκη είναι η τελευταία του Μοϊκανών. Στο χώρο του θεάτρου. Είναι αυτή που φέρνει την ευγένεια, την ποιότητα των ανθρώπων. Σχεδόν για θάλης εποχής. Λαμπέτη, Χόρν. Ακριβώς. Αυτό είναι όμως, δεν το απέκτησε, το έχει από... Έμφυτο. Έμφυτο είναι πολύ. Και το βρίσκω γενναίο γιατί ασχολήθηκε με αυτό, δηλαδή έπαιξε στην τηλεόραση πολύ, γιατί έπρεπε να κάνει θέατρο. Δηλαδή αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο για έναν άνθρωπο. Δηλαδή, για να βγάλει λεφτά, να τα ξοδέψει στο θέατρο. Μια που ανοίξαμε κουβέντα. Α, την Δανδουλάκη και την ρωτήσουμε σε λίγο. Θα το έκανε αυτό αν ήταν ο Κλωρίτης εδώ. Βέβαια. Θα το έκανε. Αφού το ήξερε. Τι ήξερε. Με τι άλλα λέγονται. Ότι θα κάνουν. Όχι. Ναι. Βέβαια. Ο Μάριος. Ο Μάριος το ήξερε ότι σχεδιάζει. Όχι μόνο το ήξερε, είχε συναντήσει τον Αλέξανδρο, δηλαδή το ήξερε. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Είχα παίξει το κόκκινο δωμάτιο το οποίο το είχε δει. Και... Εγώ δεν το ήξερα, είπα βέβαια, σίγουρα. Ναι. Ήθελε πάρα πολύ. Μάλιστα, παρέξω του άνθρωπου. Δυστυχώς εγώ πρέπει να φύγω. Έχω ραντεβού με κάτι φίλου. Πάμε τα παπά.
κυρά μου. Κυρά μου, στο σπίτι μου. Για έλα. Εγώ ξέρω τι θέλεις. Για να ρεμίσεις. Αλλά έχει χάρη, σέβομαι τους αιώνες σου. Άμα πηδάς όπως γράφεις. Επειδή θέλω η παρουσίασή τους να είναι πιο αμπηγέ, πιο σωστή, θέλω, εννοώ την παρουσίαση της Κάτιας και της Κατιάνας, θέλω να μου την κάνεις εσύ μέσα από ένα βίντεο. Άκου να δεις τώρα. Κάτια και Κατιάνα, 32 χρόνια μαζί. Από τότε που βρέθηκαν να σπουδάζουν στο Λονδίνο. Είμαι ηθοποιός και άλλος σκηνογράφος. Αχώριστες φίλες όλα τα χρόνια των σπουδών, αλλά και μετά. Παντού μαζί. Στα καλά και στα κακά. Η Κάτια κατάφερε να ξεχωρίσει. Η Κατιάνα ήταν ευτυχής να είναι ο ισχυρός άνθρωπος πίσω από την Τίβα. Δεν παραπονέθηκε ποτέ. Μοιράστηκαν χαρές και λύπες. Γέλια και μυστικά. Όπως αυτό το μωρό που ήρθε κάποτε πριν 30 χρόνια στη ζωή τους. Ένα παιδί καρπός ενός έρωτα, αλλά και βάρος ζωής. Ήταν τόσο νέες. Οι καιροί πιο δύσκολοι. Κι έτσι αποφάσισαν να τα αφήσουν, χωρίς να ρωτήσουν ποτέ ξανά γι' αυτό. Το παιδί ζει σίγουρα κάπου εκεί έξω. Σε αυτές τις δύο ζει μόνο μέσα στις ενοχές τους. Κι όμως, μ' αγαπιούνται πάρα πολύ. Ίσως γιατί η μία και την άλλη είναι η μοναδική οικογένεια που έχουν. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ συγκινητικό γιατί ήταν οι φωτογραφίες μας από το σχολείο με την Κατιάνα. Ήμασταν συμμαθητρίες. Δεν έχουμε παιδί που δεν το ξέρει κανένα. Θέλω να το ρωτήσω, Πας και δεν πρέπει. Ναι, γιατί όλα είναι αλήθεια. Ναι, εκτός από αυτό θέλω να πω. Όχι, μου παρεξηγήσεις. Αλλά είναι πολύ τρυφερό γιατί ποια είναι η μοίρα περίεργα παιχνίδια παίζει. Με την Κατιάνα να έχουμε τελειώσει όλο το κολέγιο μαζί. Σε διαφορετικά τμήματα μένα, αλλά στο ίδιο αυτοκίνητο που μας πήγαινε το ίδιο πούλμα. Και γινόμαστε και οι δύο ηθοποιοί και δεν έχει τύχει ποτέ μέχρι σήμερα, μόνο με την ευκαιρία αυτού του έργου, να βρεθούμε επί σκηνής ή σε ταινία ή σε σειρά. Δεν είναι τρελό. Να, ναι. Και έτσι ήρθε αυτή η ευτυχή συγκυρία που όχι μόνο είμαστε με την Κατιάνα, αλλά είμαστε και με τον Γιώργο μαζί, που τον Γιώργο τον είχαμε πρωτοσυνεργαστεί, τον λάτρευα έτσι κι αλλιώς. Πού νομίζετε? Πού, για. Σε δύο ταινίες που έχουμε κάνει πάρα πολύ γέλιο. Η μία ήταν το «Οκ, okay, φίλε», που πήγαμε στην Αμερική και το γυρίσαμε. Ναι. Με του Τζίμι του Πάρη. Και το άλλο ήταν το «Μπούμ Ταρατατζούμ». Ναι, μην γελάτε σας παρακαλώ. Γιατί είναι τίτλος για να μην γελάτε. Μπορείτε να γελάσετε μόνο όταν θα με δείτε να χορεύω σε αυτήν την ταινία. Δυστυχώς. Το δείχνει η Ερ. Δυστυχώς. Ελπίζω να το κατανιώσει όσο και εγώ. Τουλάρο, ο περίφημος πελαργός. Να ρωτήσω κάτι πελαργός, δηλαδή. Λίγο κίτρινο, αν δεν μας αρέσει θα το κόψουμε, κύριε Σπυρόπουλη. Άλλη λίγο κίτρινο, δηλαδή εσύ έζησες την Κατιάνα και τον καιρό του έρωτά της με τον Γιώργο Μαρινό. Όχι. Λίγο δηλαδή κίτρινο. Ήξερα, όταν τελειώναμε την ταινία μας με τον Γιώργο στην Αμερική, ήξερα ότι κάτι του συνέβαινε περίεργο. Γιατί πρέπει να ήταν ακριβώς εκείνη η εποχή. Πηγαίναμε αγκαζέ, ερχόταν και με έπαιρνε και πηγαίναμε αγκαζέ. Ποια είχαμε δει την Ιβόν, σα το θυμάστε, ποια μου είχε δει. Όχι. Την Αλέξη Σμιθ. Την παρακαλούσε γιατί μα είχε τραβάξει ο Τζέμι Πάρη. Προχωράμε στο μέσο του πεζοδρομίου, ήταν 42 δρόμου περίπου. Και η Κάτια είχε τρομοκρατηθεί φοβερά. Και της είπα, βρε, είμαστε στο Broadway να μην δούμε ένα έργο. Και την πηγαίνω στο χειρότερο που μπορούσε να κάνει. Στο Flowers, αν θυμάσαι. Τίποτα δεν θυμάμαι. Ναι. Είναι αυτό, σβήσα τη μνήμη. Μα φύγαμε.
Είμαστε όρθιο πάνω γιατί ήταν η Τίγκα και έπαιζε η Ιβόν. Όχι η Ιβόν, σα σοβαρή, είναι η Ιταλίδα αυτή. Ποιο ήταν. Με το χόρνο αυτή. Η Ιβόν Δε Κάρλο. Ποιο ήταν. Και η Άλεξη Σμιθ. Ναι, πείτε μου κάτι. Πού κολλάει αυτό με την Κατιάνα τώρα, αυτό που ρώτησε εγώ, τι σχέση έχει. Γιατί ακόμη δεν έχει. Και είπα να φύγει, ναι, γι' αυτό. Τα λέγαμε μεταξύ μα και ήταν η εποχή που μόλι είχα. Είχαμε λίγο χωρίσει με την καρδιά μας. Α, λίγο χωρίσει. Όχι, είμαστε, δουλεύαμε ακόμη μαζί, φυσικά. Κοίτα με τι στοϊκότητα παρακολουθεί αυτά που λες. Δηλαδή δεν χαλάει τίποτα, δεν φεύγει καμία έκφραση στο πρόσωπό της. Αλλά ήταν, δεν ήμουν πολύ καλά. Δεν συσπάται τίποτα. Θα συσπαστεί κάτι. Θα τα πάρεις. Επειδή είχα πολλά τικ μικρή, το μάθει να... Να τα ελέγχει. Ποια είναι η πρώτη φορά που βγήκε στην τηλεόραση κάτι. Η δικιά μου πρώτη φορά. Ναι, η δικιά σου πρώτη φορά. Πρέπει να ήταν τα δίχτυα της Αράχνης. Και τα δίχτυα του Τρόμου ήταν δύο συνέχειες. Μετά ήταν το Λυκόφωνο. Να μείνουμε σε αυτό, κάτσε, ναι. Περίμενε. Μιλάμε. Με το, ναι, όχι, αυτό που έκανε δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν δε σκόπευα. Μα δεν σκόπευα να το κάνω. Αλλά ήσουν με έναν πολύ ωραίο τύπο με τον οποίο είχε κάποια επαφή. Με το Χρήστο Πολύ. Αλίμονο, πολύ φίλη. Είπα σε κεντρινίζω πολύ, δεν ξέρω, θα δούμε. Πολύ φίλη. Πολύ φίλη. Με τον Χρήστο ήταν πια μια οικογένεια. Δηλαδή βρεθήκαμε. Στην ταινία αυτή, όχι πιο πριν, στο Ολοκαύτωμα μια ταινία που είχαμε κάνει, μετά στα Δίχτυα της Αράχνης, μετά γίναμε πάρα πολύ φίλοι και κάναμε μαζί και την πρώτη μας περιοδία. Με οδύνη ράμποτα, λέει. Γιατί δεν. Θεατρική. Ναι, 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 θα σας πω. Η ζωή είναι όνειρο, σκεφτήκαμε να κάνουμε. Βάλτε με νου σας του Καλντερόν. Ο Μάριος μας λυπότανε, γιατί είπε, μην το κάνετε, θα καταστραφείτε εμείς. Όχι, ξέρουμε εμείς. Και το κάναμε αυτό το πράγμα και είχαμε σκεφτεί να μην πάμε περιοδία-περιοδία κανονική σαν άνθρωποι παρά. Και με τον Αντώνη τον αντίπα ήμασταν. Παρά τι να κάνουμε. Να πάρουμε γύρω-γύρω τη. Ότι η Αθήνα δεν είναι μόνο η Αθήνα το κέντρο, είναι και η Κυψέλη, είναι και η Ηλιούπολη. Και τα περίφορα. Και πηγαίναμε στα περίφορα. Τι γινόταν. Πηγαίναμε στου κινηματογράφου, έβλεπε ο κόσμο ότι μπήκαμε, μαζευόντουσαν να μα δουν. Μόλι μπαίναμε εμεί στον κινηματογράφο για να πάμε να παίξουμε μέσα στου κινηματογράφου. Αυτοί φεύγουν. Αυτό ήταν καταπληκτικό. Και τελικά πήγαμε μια περιοδία στην Κρήτη και ηρεμήσαμε, βγάλαμε αυτά που είχαμε χάσει. Δεν πιστεύω να μην θέλετε να δείτε την Κάτια του. Κάποια χρόνια, άστα θα πάει συνέχεια πια. Όχι καλά, δεν το κάνει για πρώτη φορά. Αν το ξανακάνει αυτό, εγώ θα σε πάω. Θα σε πάω σε άλλη. Πάμε να δούμε, ελάτε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σας εύχομαι του χρόνου να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα στην πατρίδα σας. Η εποχή που ζούμε είναι τόσο ρευστή ώστε οι ευχές χάνουν τη σημασία τους. Δεν κάνουν στενόχωρες σκέψεις απόψε. Έστω και για μια νύχτα θα πρέπει να ξεχάσουμε τον πόλεμο. Οι συμπατριώτες σας γράφουν το θάνατό μου στους στίχους. Τότε, αφού δεν ξεχωρίζετε κανένα, γιατί ήρθατε εδώ απόψε. Αν είχαμε γνωριστεί σε μια άλλη εποχή, ίσως θα μπορούσα να σας απαντήσω. Λοιπόν, για μια άλλη εποχή. Για μια άλλη εποχή. Μαριάννα, αυτή η αθωότητα, αυτή η γλυκύτητα στο βλέμμα, αυτό το πράγμα, κοίταξε το τώρα πώς είναι ένας άγγελος. Είναι και στην πραγματικότητα, έτσι. Ναι. Ναι. Ναι, Παναθεμάτη. Για πες. Είναι φοβερά γενναιόδωρος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σταματάει ποτέ να βγάζει ένα καλό εαυτό από μέσα του. Αρνείται να έχει κακίες, αρνείται οτιδήποτε αρνητικό. Είναι ένας άνθρωπος που τουλάχιστον εγώ τους χρωστάω πάρα πολλά. Γιατί? Γιατί και σε συζητήσεις με έχει βοηθήσει πολύ. Συμβουλές με την έννοια όχι του πρέπει να κάνεις κάτι ή όχι. Αλλά επειδή υπάρχει πάντα σε μια συζήτηση που αν θέλεις τα φώτα της ας πούμε και την πείρα της, θα στα πει με τόση αγάπη και τόση φροντίδα. Και όχι με σηκωμένο δάχτυλο. Και καθόλου σηκωμένο δάχτυλο αφενός. Και αφετέρου δεν το σηκώνω. Καλά, το δαγκώνω τότε, δεν έχει τίποτα. Έχετε τα καλύτερα παιδιά και εσύ και η Έλσα.
Σκέψου που δεν ήθελα ούτε ζωγραφιστό να το το στράτο και μας βγήκε διαμάντι. Ε. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι όταν έκανα την περιοδία την πρώτη χρονιά στη Βέρα στο δεξί, όταν έπαιρνα το αεροπλάνο και έφτανα στη Θεσσαλονίκη, με το που άνοιγα το ήξερε τι ώρα θα ανοίξω το κινητό. Με το που άρχισε το κινητό, έφτασες, προσγειώθηκες, όλα καλά. Εντάξει, μαμά, λοιπόν, έλα παιδί μου, θα τα πούμε το πρωί. Το πρωί μόλις έφτανα στην Αθήνα, ήταν 8 η ώρα. Έλα, έφτασες παιδί μου, όλα καλά. Ναι, εντάξει. Θέλω να σου πω, κάθεσαι εδώ και 20 λεπτά έτσι. Α, το έχω επειδή σου είπα σκηνοθέτη. Με το είπε λίγο για την αρχή. Λίγο. Μου κάτσω όπως θέλει. Ωραία, και μια θερμαντική λίγο, γιατί τα παΐδια πάνε. Τι ιδέα ήταν αυτό το έργο, κύριε Σπυρόπουλε μου? Δεν ξέρω. Εδώ που ήρθες να μιλήσεις. Σε άλλη εκπομπή δεν μίλησε. Του Κώστα, δεν πρόκειται να το πει. Του Κώστα ήταν μαζί με τον Αλέξανδρο, ήταν στην Θεσσαλονίκη. Πώς έγινε δηλαδή αυτό, πώς σας ήρθε? Πες τα τώρα, πώς. Τώρα πες τα, Κώστα. Πες, παιδί μου. Τίποτα. Είχε γίνει μια συνέβρεση, τέλος πάντων. Συνέβρεση. Συνέβρεση. Δεν μπορούσα να πει τη λέξη συνάντηση, δηλαδή. Όχι, γιατί συνέβρεση να... θέλω, έχει σημασία. Γιατί θέλω. Θυμάμαι τον Μάριο, γιατί όταν το ανακοίνωσε του Μάριο. Μπράβο. Γι' αυτό σου το ξέρω. Τι εννοεί, αγαπητέ μου, μου λέει. Είπε την ιδέα και σου είπε τι εννοεί, αγαπητέ μου. Όχι, το όλο λοιπόν. Πώ θα γίνει όλο αυτό, γιατί έχει έναν τρόπο για να γίνει αυτό. Τίποτα. Είχαν αποφασίσει να συνεργαστούν, εν πάση περιπτώσει, στο πιάνο από αυτό το επεισόδιο. Και παίρναγαν διάφορα έργα. Τα οποία έργα ο ένας χασμουριόταν, ο άλλος έλεγε έτσι, να το κάνουμε αλλιώς. Και είχαμε φτάσει στο τέλος του Μάρτυρα, την Κυριακή των Βαΐων στο Μακεδονία. Και ήμουνα εγώ με τον Αλέξανδρο, καταλήξαμε να είμαστε τρεις μας και τη Μαρίνα, τη σύζυγό μου. Μην κοιτάς. Τι λες τώρα. Και λέγαμε και κάποια στιγμή, αφού δεν υπήρχε τίποτα άλλο, και λέω ρε παιδιά, γιατί δεν κάνουμε αυτό. Λέει ποιο, αυτό, ότι είναι δύο μπιπ. Οι οποίοι ψάχνουν μία τύπησα που είναι κουλτουριάρα, έχει ανεβάσει όλο τον Τσέχοφ. Είχατε κάποιο στο μυαλό σας? Βέβαια. Μόνο την Κάτια, τι εννοείς? Ακόμη χειρότερο. Όπως το ακούω. Μα η Κάτια έχει κάνει αυτό, νομίζω, αυτή την υπέρβαση στο θέατρο. Και ότι έχει κάνει επιτυχίες μεγάλες. Με τέτοια. Τον Τσέχοφ. Τον έχει κάνει τεράστια επιτυχία. Δεν νομίζω ότι... πολλά, Άντων. Πώς? Ότι είναι που δεν φαντάζομαι. Σε ρωστάει πολλά, φαντάζομαι, από εκεί που είναι. Ο Άντων. Άλλη μια αποτυχία να κάνω και με βλέπω με Βέρα και στο δεξί και στα αριστερά. Κυρία Κατσιά. Κυρία Κατσιά, εμείς φεύγουμε. Καλή. Καλή, θα σας άνω και να σας στέλνω πάρει. Σε μερικές μέρες αρχίζουμε πρόβα. Καινούριο. Βρήκατε κάτι? Ναι, μάλλον θα κλείσουμε με βαφιά δαλάκο που λέγαμε. Επιτέλους σου ξέ, δηλαδή. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Ε, καλά, κι αν δεν γίνει σου ξέ, δεν πειράζει. Όλο το χρόνο θα έχουμε να τρώμε γιαούρτι. Η Κάτια δεν έχει πολιτογραφηθεί ως κωμικός, το οποίο άσχετο αν είναι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Σε πιάνω γι' αυτό. Είναι κωμίκα και ξέρουμε στην παρέα οτιδήποτε. Ολικής. Έπρεπε λοιπόν Ολικής. Και το αστείο να έχει μια ύπουλη διαδρομή. Να μην έχει αυτή την καθαρή, την direct. Και έτσι λοιπόν πλέχτηκε το όνομα. Αν θα έπρεπε να απονεμηθεί ένα Όσκαρ μίμηση σε σένα ή στην Κάτια, σε ποιον αποκλείστηκε? Ο Κώστας. Εγώ θα το έδινα στην Κάτια. Ο Κώστας το παίρνει. Ναι, σε ένα νίκη. Όχι. Δεν πώς όχι. Εγώ θα το έδινα στην κυρία. Έχει μεγαλύτερο ρεπερτόριο από μένα. Είναι γυναίκα παραγωγή, οπότε δεν. Πώ είναι δυνατόν. Καλά, στην πορεία του να συζητήσουμε. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Κυρία Δανδουλάκη, εσείς που μιμήσετε τους πάντες, έχετε επιχειρήσει να την προσεγγίσετε? Η κυρία Καλτά, βεβαίως. Σας παρακαλώ. πείτε μου κάτι. Της είχα πει λοιπόν, Άννα μου, της λέω, πάνω σε σκηνή καθόμασταν και πέστανε πάνω σε καρφίτσες. Από εδώ καρφίτσες, από εκεί καρφίτσες. Λέω, Άννα μου, σου πέφτουνε καρφίτσες από πάνω σου? Μου λέει, εμένα χρυσό μου, λέω, ναι. Καρφίτσες. ναι. λέω, μα είσαι γερματινά, της έβγαλες καρφίτσες. Έχει ξυλωθεί εδώ λίγο, λέει, μου λέει η ραφή και είπα να την πιάσω. Λέω, εδώ στο μια στιγμούλα στη βοηθό μας εδώ πέρα, να μας την πιάσει κανονικά. Τι κάθεσαι με τις καρφίτσες, λέω, και καθόμαστε μετά στον καναπέ και είναι η καρφίτσα όρθια. και δει, λέει, ω παπά μου, λέει, εγώ χρυσό μου με τη Μαρίκα, μια ζωή με τις καρφίτσες τη βγάζαμε.
Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε που βρέθηκα στο θέατρο με το λεωφορείο. Πέρασα μια πάρα πολύ δύσκολη προσωπική στιγμή. Και έρχεται η Κάτια μέσα στο καμαρίνι και μου λέει το εξής. Άκου να σου πω, για μένα η ζωή είναι πάνω από το θέατρο. Όλα αυτά, το θέατρο είναι πάνω από τη ζωή, είναι μπούρδες. Αν δεν θέλεις να κάνουμε παράσταση, δεν θα κάνουμε. Και έμεινα, αυτό θέλω να το πω, ότι έχω μείνει άπονη. Το πιστεύω αυτό, Ζόγια. Το πιστεύω ότι ποτέ η ζωή είναι πάνω από το θέατρο. Αυτά τα χρόνια. Η ζωή μας είναι πάνω να γίνει, να έρθει δηλαδή ο επιχειρηματίας, γιατί πέρα από τους συνάδελφους είναι και επιχειρηματίας, και να μου πει αυτό το πράγμα. Και θέλω να πω... Μα η ζωή δεν είναι πάνω απ' όλα. Για μένα ναι, αλλά... Αν δεν ήμασταν στη ζωή μας ισορροπημένοι, θα μπορούσαμε να κάνουμε θέατρο. Αλλά αυτό είναι λίγο για σας. Όχι, έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου. Διότι τον Αλωνό τους γίνει τρέλα αλλού και είναι χάλια. Εμάς τους γίνει πάνω σκηνή τρέλα. Αυτό είναι καλύτερο. Είναι μια χαρά. Είμαστε κύριοι για τη ζωή. Μια χαρά. Η Κάτια Ιδαμπουλάκη, η φίλη Κάτια, είναι μια σημαντική ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου. Έχει κερδίσει την αγάπη και των συναδέλφων, αλλά και του κοινού, που εδώ και χρόνια υπηρετεί το θέατρο, μια εξέχουσα θειασάρχης. Η Κάτια είναι ένας άνθρωπος που σε κερδίζει αμέσως. Έχει μια ωραία ψυχή, μια γυναίκα που ξέρει να δίνεται στους συνεργάτες της, στους συναδέλφους της, και να έχει αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα κάθε χρόνο στο θέατρό της. Θέλω να της ευχηθώ να συνεχίσει το σπουδαίο της έργο, να επιμένει σε αυτό το ρεπερτόριο το οποίο το έχει ήδη πράξει με σημαντικά έργα του θεάτρου, που ξέρω πάρα πολύ πόσο δύσκολο είναι να ακροβατεί κανένας μεταξύ εμπορικότητας και ποιότητας στο ελληνικό θέατρο και ειδήσει στο ελεύθερο θέατρο. Θέλω να της ευχηθώ από καρδιάς υγεία και να κερδίζει πάντα, όπως πάντα, την αγάπη του κοινού. Προχωράμε στην οντισιό. Γεια σας. Εσείς είστε εδώ, στο θεάτρο, executive assistant director team. Και δεν μου λέτε κυρία Κάτια, να είναι μόνη της στο ραντεβού. Και εγώ δεν θα σε ρίξω, εγώ εγώ είμαι απλός τρέκ θυρορός. Θυρορός. Αυτό είναι που σου κάνεις ένα. Εσύ πώς αισθάνεσαι, καλό μου αγόρι, πολύ ταλαντούχο μου αγόρι, που εμφανίζεσαι και παίζεις γυμνός δίπλα της σχεδόν, γιατί το μελετούσα αυτό το πράγμα. Και λέω, κοίτα με πόση άνεση αυτό το γυμνό παιδί στέκεται δίπλα σε μια κυρία. Έχεις κάτι αλήτικο, δηλαδή, θέλω να πω. Είναι τέτοιες οι σκηνές και τέτοιος ο χαρακτήρας που έχουν φτιάξει τα παιδιά, που όταν μπήκα και στη διαδικασία δεν το σκέφτηκα ιδιαίτερα. Άλλωστε, κυριαρχούν άλλα πράγματα στη σκηνή, δεν είναι το γυμνό ουσιαστικά. Και δίπλα στην Κάτια και στην Κατιάνα, γιατί είναι και η Κατιάνα παρούσα. Ίσως δεν είναι πιο εύκολο. Τώρα το ανεβάζει, διευκολύνει. Θα διευκολύνει τα πράγματα. Θα τσιμπάω λίγα γρήγορα. Και επειδή είναι και η Κατιάνα παρούσα. Ναι. Και εντάξει. Και τέλος πάντων, γίνεται και μια κατάσταση. Διάλειμμα. Break. Σκεφτόμαι να τη συμπάω. Το άκουσα αυτό!
Πάντως εγώ σας θαύμαζα από παιδί. Μας είχανε φέρει με την κατασκήνωση. Να σας δούμε στον πελαγό. Στον γράμμα. Κάτια, εσύ έχεις παίξει σε πολύ μεγάλους ηθοποιούς, σε πολύ μεγάλους, σε σημαντικά πρόσωπα, σε προσωπικότητες συγκλονιστικές. Εγώ είχα τύχει να σε παρακολουθήσω στα πρώτα, το ξεκίνημά μου στη δημοσιογραφία, όταν γυρίζεις στο Χριστό ξανασταυρώνεται, εδώ, σε αυτό το στούντιο, Βασιλιάδη κλπ. Η εντύπωσή σου από τη Γεωργία Βασιλιάδη, ποια ήταν? Ερχόταν λοιπόν η γλυκιά αυτή, η υπέροχη γυναίκα, ερχόταν, ήταν ήδη μεγάλη τότε. Και έλεγε, τις λέγανε όλοι με πάρα πολύ προσοχή, θέλετε να κάνουμε μια πρόβα για τα λογάκια σας? Εγώ, παιδί μου, πέστε μου τώρα πού μπαίνω, πού βγαίνω και τώρα τι θα πω, άστε με εμένα. Ναι, γιατί είναι, πραγματικά δεν μπορούσε τίποτα να συγκεντρώσει το μυαλό της. Όμως σας λέγαμε ότι έχετε από εκεί ένας κακός άνθρωπος που μπαίνει μέσα και σας λέει αυτό και εσείς τον διώχνετε. Με απλό τρόπο, έτσι. Αυτό. Και έτσι αυτοσχεδιάζοντας βγήκαν οι σκηνές και ήταν υπέροχη, βέβαια. Θέλω να σου πω ότι βρήκα μια παλιά μου συνέντευξη με τον Βασίλη Γεωργιάδη. Το 1000. Α, το πάλι το παιδάκι. Μα τι μανία. Το 1000. Μα θα μας τον βγάλεις από την εποχή. Το 1909. Όπου μιλάμε. Το χέρι μαζί. Όχι, μανία. Λίγο Βασίλη Γεωργιάδη. Τον περασμένο αιώνα. Τον περασμένο αιώνα. Γιάδες. Η Γεωργία Βασιλιάδου είχε τρακ. Αν είναι δυνατόν, ναι. Η Τριανταφυλλίδου, όταν ήρθε να παίξει, δεν μπορούσε να μιλήσει. Έπεσε τα χέρια της και ήταν παγωμένα, κόκαλα. Της λέω, έλα πάμε να πιούμε ένα κονιάκ. Δεν είχε τον μπάρος. Εκεί πιάβε κονιάκ για να συνέλθει και να μπορέσει να... Βλέπετε ότι είναι έμφυτο στους καλλιτέχνες. Δεν ήθελα από στους μεγάλους καλλιτέχνες. Αλλά σε κάθε καλλιτέχνη το τρακ είναι έμφυτο. Θυμάμαι μια σκηνή που θα την ξεχάσω ποτέ. Η Γεωργία Βασιλιάδου έπιανε στην άκρη του κήπου εκεί διάφορες μικρές και μικρούς ηθοποιούς και τους δίδασκε, τους έλεγε εσύ να τονίσεις εκεί, να προσέξεις εκείνο, να μην φωνάζεις ή εκεί να κλάψεις. Καταπληκτικά πράγματα. Κοίτα, ξέρετε, μετά από μερικούς μήνες πέθανε. Ναι, το ξέρω. Για να ήταν οι τελευταίες εμφανίσεις. Τα πρώτα μου ρεπορτάζ. Να είμαι σε μια μεγάλη αγκαλιά. Να σε κλείσω ολόκληρο. Να χαθείς για πάντα μέσα. Με βλέπεις έτσι, παιδί, εσύ όμως. Ότι περνάει μέσα από τα μάτια σου. Μορφή. Αχ, αυτά τα φιλιά πώς τα σκηνοθετούσες πάνω σου? Δεν τα σκηνοθετούσα τα φιλιά. Τα φώνησαν μόνα τους. Το μόνο που τα έκοβα να μην είναι πολύ, πολλά. Όχι γιατί τότε ήταν η λογοκρισία, αλλά γιατί ο θεατής θα έχανε αυτό που ήθελα να του δώσω. Βάζω αυτό το βίντεο να το δούμε για να συνδέσω... Γιατί το... εδώ που τα λέμε είναι και αυτό. Όχι, να κάνουμε τη γνωστή υπέροχη κίνηση. Δεν είναι η ώρα αυτής της κίνησης. Για να δούμε τι διαφορά έχουν τα φιλιά εκείνης της εποχής με τα τωρινά φιλιά με αυτόν εδώ. Παιχνίδι της νύχτας, παιχνίδι ο έρωτας. Αρχίζει και λίγη μια νύχτα ο έρωτας. Το ξέρουνε λίγοι η αλήθεια αυτό το σενάριο. Γι' αυτό και όταν φύγει αρχίζει το ίδιο τροπάριο. Δάκρυα, 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 δάκρυα μαύρα. Φίλοι γνωστοί στα τηλέφωνα, φωτιά και λάβρα. Έφυγες, έφυγα, αγάπη μου, γεια σου κι αντίο. Τέλειωσαν όλα, αγάπη μου, για μας τους δύο. Αστέρι της νύχτας, αστέρι ο έρωτας. Αστράφτει και πέφτει μια νύχτα ο έρωτας. Περνάει μια μέρα και αφήνει κενό ανεκπλήρωτο. Αθόρυβη σφαίρα απ' αφήνει τον νίκη απλήρωτο. Τα
το έχουμε κάνει ρόζα στην εκπομπή. Θα βάλεις το παλτό σου. Δεν, παιδιά, δεν μπορώ. Εδώ πέρα είναι. Αντί να καψώσεις, κρύωσες. Ναι, όλοι παγωμένα μου. Λοιπόν, για σχολιάσέ μου, Κατιάνα, σε παρακαλώ πολύ. Ποιο θέμα. Αυτό που. Τη διαφορά των φιλιών του τότε με το, τα φιλιά τα σημερινά. Γιατί δεν βλέπω πολύ καλά με τα γυαλιά. Να μην τον ερωτευτείς. Τον έβλεπα τώρα γιατί εμείς δεν την μπορούμε να την. Ποιο να ερωτευτεί. Το Γιώργο, ρε παιδάκι, με εμείς εντάξει, κάναμε τι κάναμε στο Ζαγκύριο. Αλλά το μυαλό σαν στο Γιώργο. Αλλά εγώ δεν τον είχα δει το Γιώργο μου να τραγουδάει. Πώς να μην τον ερωτευτείς. Μια καινούργια πράγματα. Τα παιδιά της παράστασης χαίρομαι πάρα πολύ που τα. Χαίρομαι πάντα να έχω έτσι νεογνά. Ναι, ξεκίνα από αυτό λοιπόν, το μικρό. Είναι πολλά μικρά μαζεμένα εδώ πέρα. Λοιπόν, το ένα μικρό που μαζί με το άλλο μικρό και το τρίτο που λείπει, που είναι η Λίζα, η Μουτάφη, είναι τα τρία μου κοριτσάκια, τα παιδάκια μου, τα οποία τα βρήκα. Επειδή είμαι τεμπέλα, τα βρήκα ήδη μεγαλωμένα. Εσύ δεν με κουράσαν να κλαίμε. Ναι, δεν λέει. Το ένα πιο ατάλλαντο από το άλλο. Και το αυτό που λείπει επίσης, εξίσου ατάλλαντο. Και δεθήκαμε τόσο πολύ από την πρώτη στιγμή που κρατάει. Σαν αδελφή του είσαι όμως, δεν είσαι σαν μαμά του. Όχι, παιδιά μου, τώρα να ξέρουμε και τι λέμε. Είμαι μαμά του. Δεν ξέρουμε τι λέμε. Και μάλιστα με τη Μαριάννα ήμουνα και γιαγιά στο έργο. Δηλαδή είχα και το παιδάκι τη. Λαβουλικά. Και τι προκαλείται. Να ξέρουμε τουλάχιστον άλλο να λένε. Θυμάμαι, ο Χόρντα λέγε αυτά, ναι. Καλύτερα να λένε τι νέο που φαίνεται παρά. Είναι προτιμότερο να είναι κοίτα πως κάνει το γέρο. Λοιπόν, ναι, αλλά είναι... τα γυρατιά είναι μια ωραία ιστορία, αν σκεφτείς τι εναλλακτικές λύσεις έχεις. Τι λες, βέβαια. Τα χαρά είναι τέτοια. Λοιπόν, και έτσι δεθήκαμε και στη ζωή, όπως και με τον Αλέξανδρο, τον Σταύρο. Αργότερα έρχεται ο Αλέξανδρος τούτος. Δηλαδή, δεθήκαμε τον Αλέξανδρο πιο πολύ, τον Μπουρδούμη στο θέατρο. Όπως η Κατερίνα, η Θεοχάρη, ο Πάνης, ο Καλοφωλιάς, η Ολυμπία που έχουμε δεσμούς πια, η Σκορδίλη, σχεδόν οικογενειακούς. Ήταν μαθήτρια του Μάριου, την ξέρω από πολύ μικρή και έχουμε δημιουργήσει δεσμούς οικογένειες. Τι θέλω να πω, όταν είναι παιδιά που θα τα πιστέψω και παιδιά που με κάνουν να τα θαυμάσω, τα αγαπώ αυτόματα και μετά είμαι μανούλα για μια ζωή. Λοιπόν, έχω αυτό το μαμάδο σύνδρομο. Ωστόσο, κάποιοι περηφανεύομαι πάρα πολύ. Όταν τις βλέπω. Και για τον Γιώργο το έχεις αυτό. Μα ναι, μαμά. Πολύ. Ντάντε μα, πολύ. Τι λες, μαμά. Όταν αγαπώ, είμαι. Στο μάσκα. Υπάρχει και ένα όριο, ένα μέτρο. Με 10 χρόνια διαφορά. Ντροπή. Και δεν με νοιάζει τίποτα. Λέει που λέει τη δικιά του. Το τι το θέλει και το 10 χρόνια διαφορά. Αν έχεις δίκιο. Τι είπε η μαγιαγιά. Έχεις δίκιο. Θέλω να τα κρύβω τα δικά μου. Γιατί θα πούνε. Δεν είναι αλήθεια. Δεν κρύβει και άλλα τόσο. 20 χρόνια. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα μας παιδιά. Τα οποία, όπως λέω, επειδή όταν θαυμάσω εγώ αγαπώ, τα παρακολουθώ και θα τα παρακολουθώ μια ζωή.
Και θέλω να τα βλέπω να πηγαίνουν. Όταν αισθάνομαι ότι γίνεται ένα μικρό στραβοπάτημα. Παίρνει τηλέφωνο, παρεμβαίνει, ναι. Λες τη γνώμη. Πήρε κιλά, χάστα αμέσως. Κυρίως αυτό. Γι' αυτό κατάντησες έτσι τη λόγη. Ναι, πώς το έκανες έτσι το παιδάκι. Βέβαια, αμέσως τη λύω. Και η Μαριάννα την ξετρέχει. Είναι φοβερό. Όταν γνωριστήκαμε με την Κάτια στη Βέρα, η πρώτη σκηνή ήταν στο. Στην εκκλησία όταν παντρευόταν η Λίζα. Ήξερα την Κάτια από το θέατρο, είχα δει παραστάσεις. Από κοντά δεν είχαμε μιλήσει. Η πρώτη της προσέγγιση ήταν να με κυνηγάει, να μου ανεβάσει το φερμουάρ, να μου φτιάξει το μαλλί, να με βάλει μέσα στο πλάνο. Είχα μείνει και την κοίταζα. Μα να πούμε ηρώ και στους τηλεθεατές ότι πριν αρχίσει η εκπομπή, έλεγξε ίδια τα πλάνα όλων σας τα μόνιτορ. Μήπως τυχόν και δεν είστε το καλά. Κάνει, το κάνει πάντα αυτό. Ενδιαφέρεται και ενδιαφέρεται επί της ουσίας. Είναι δίπλα σου και αισθάνεσαι ότι έχεις μία πλάτη να κουμπίσεις πραγματικά. Και στα καλά και στα κακά. Και ιδίως στα κακά, όταν έχεις μία δύσκολη στιγμή, η Κάτια θα είναι πάντα δίπλα σου. Πάντα. Αλέξανδρε, εκτός από εξαιρετική ηθοποιός και όλα αυτά που δεν χρειάζεται να τα λέμε πια, είναι και λίγο κουραστικά. Είναι και μία πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ γοητευτική γυναίκα. Και ρωτάω εσένα. Βέβαια, που είσαι πιο λίγο παρέα, αλλά όταν ανοίξει το στόμα, θα πει τα σωστά. Εντάξει, σαφώ και. Τι έχει να πει τώρα, πέρα από αυτό. Η Κάτια συνδυάζει πολλά πράγματα. Σαφώ είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, εξαιρετική ηθοποιό κτλ. Αλλά είναι και παιδί μαζί. Το και οποίο... παιδί και μαμά, αυτό και μαζί μαμά, είναι μια... Και παιδί, και δηλαδή... Και είναι λίγο τρελή, το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Πολύ τρελή. Αυτό το μάτι δεν είναι μάτι κανονικού ανθρώπου. Και είναι καταπληκτικό επίσης το γεγονός, συγγνώμη που σας διακόπτω, το ότι καταφέρνει το οτιδήποτε γίνεται, είτε την ώρα της δουλειάς, οτιδήποτε, το κρατάει μέσα της, δεν ξεσπάει. Αυτό είναι καταπληκτικό. Αλλά όταν ξεσπάσει όμως. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Επανέρχεται. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι σαφώ. Τι εννοείται, τι εννοείται. Είναι μεγάλο δηλαδή εκεί. Τι εννοείται, κύριε Σπανούλη. Ξαφνικά βλέπει και ξεφύγει και λέει. Ξέρω, έλα μου, θα κάνω να πει κάτι. Κάτια. Αλλάζει το. Κάτι. Ναι, παιδί μου. Τι συμβαίνει. Τι έχουμε εδώ. Τρομερά. Ζω για κάτι πήγες να πεις. Εγώ πήγα να πω αυτό που λέει και ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης. Δηλαδή, εγώ γνώρισα την Κάτια, είχαμε μια επαφή τότε στο λεωφορείο Πόθος. Δεν θα κάνω έτσι, γιατί δεν είναι εκτός. Δεν είναι τωρινά πράγματα. Λοιπόν, τωρινά. Άμεσο παρελθόν. Και πάω να συναντήσω την κυρία Δανδουλάκη με την εικόνα. Επί Γκλέτσου. Ναι, επί Γκλέτσου. Πάσα είπε εμπορικού, του μουσικού. Όχι, και εγώ θεατροτέχνης. Θεατροτέχνης, ναι, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, και πάω να δω έχοντας την εικόνα που έχω από τα μέσα. Και είναι ένας άλλος άνθρωπος. Εγώ δεν περίμενα ότι έχει τέτοιο χιούμορ. Δεν το περίμενα. Και από τότε... Εγώ ήθελα πάρα πολύ να ανεβάσει μια τέτοια κωμωδία ή κάτι. Γιατί νομίζω ότι... Όλοι θέλαμε. Είναι τρομερό, δηλαδή... Αυτό, εδώ μεταξύ, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να κάνει και ακόμα πιο τραβηγμένα πράγματα, γιατί την είδα κάποια στιγμή σε μία πρόβα που έκανε κάτι πάρα πολύ. Υπάρχουν κάμερες στις πρόβες σας. Όχι. Γιατί ρε παιδί. Αλλά πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Εκριβώς αυτό είναι αυτό. Το άλλο σφίγγομαι να το κάνω. Ναι. Σφίγγεται πάρα πολύ. Έχει μία φράση που λέει, το οποίο είναι πολύ απλή. Τι λες μωρή, έκανα μαμά να την πει. Διότι δεν ήθελε να πει το μωρή. Δεν έχω... Το παιδί έχει αγωγή καλέ, δεν είναι σαν και εμάς από το Βοτανικό. Είμαστε στο ρόλο. Είμαστε στο ρόλο, το παιδί έχει αγωγή. Πώς ξεκίνησε να το λέει. Και το λέει στην Κατιά. Τι λες μωρή. Το τρώγε. Τα κάνω, το κάνω το μωρέ. Τι λες μωρή. Τέλος κατάφερε να αρχίσει Μωρή. Μα το παίξε. Πες το, σαν να λες άντε και με συγγνώμη. Μια μέρα τότε. Ναι, έτσι, στόπα. Μόνο έτσι το πρώτο είπε, το υπερτόνισε. Πες το διάλο και εσύ και τα κεράκια. Δεν είναι αυτό, παιδιά, για τις, κουβέντες που λέμε στην καθημερινή μας. Είναι ότι από μικρή μ' είχε μάθει η μάνα μου να μην λέω και μου βέβαια. Τι έγινε λοιπόν. Πού μείνει αυτό μέσα στο μυαλό μου. Ξέρεις, αυτά είναι ορισμένα πράγματα που είναι, δεν μπορεί να τα ξεπεράσεις.
Και δεν μπορούν να το αδρώσουν. Δηλαδή έλεγα τι λες μου, ωραία. Το Ι και πήγαινε στο Ε. Γλίστραγε το σύμφωνο. Δεν μου λες κάτι. Είναι αλήθεια ότι οι παλιότερα ήσουν τόσο βουλημικό άτομο που είχε κοιμηθεί και με ένα μπιφτέκι στο στόμα κάποτε. Ναι, τι. Με ένα μπιφτέκι τριών χρονών. Να είστε κύριε. Κοιμήθηκα και επειδή μάσα κάτι. Μάσα, μασά, ο μαμά, έλεγα μασά. Ήμουν και γλίθιο παιδά. Δηλαδή ό,τι μου έλεγε. Μάσισα, μάσισα. Είπα και το πήρα εγώ, το έβαλα εδώ τον κεφτέ. Και κοιμήθηκα και το πρωί έκανα έτσι. Μου λέει τι έχει, βλέπει η μαμά εδώ, ένα τέτοιο. Παραμαγούλα. Είναι παιδί μου, δεν φοβήθηκε μαγουλάδες. Κάνει έτσι, βγάζει μποκ τον κεφτέ. Είχα κοιμηθεί με τον κεφτέ. Και ένα βουλημικό ήταν το άλλο. Που έφαγα την τούρτα των γενεθλίων μου. Όλοι. Όλοι. Ναι. Ήσουν απαχή. Και άρχισε. Ήμουν παχουλό τρουμπουλούτικο από το σύνδρομο. Οι γονεί μα στην δικιά μου την εποχή. Σε λάθο. Δεν εννοούμαστε. Είχαν το σύνδρομο τη κατοχή ότι το παιδάκι του θα του πεθάνει από ζητή. Ποιο παιδάκι πέθανε. Κανένα δεν πέθανε τότε. Έκανε στα καλά καθούμενα. Και δώσ' του μάσα-μάσα και με έκανε χωρί να το θέλω παχουλούτσικο με το ζόρι. Μ' αρέσαν τα γλυκά λοιπόν και στην ημέρα των γενεθλίων μου, ήμουν 5 χρονών, άνοιξα το ψυγείο, βρήκα μια τούρτα, είχαν φέρει 2 τούρτες ξέρω εγώ και τη είχαμε πάρει. Σοκολατίνα τίποτα. Σοκολατίνα και την έφαγα όλη και μετά άρχισα τα πράγματα και τις φωνές και θυμάμαι η μαμά με έβαλε κάτω και εγώ ομολόγησα. Ομολόγησα ότι είχα φάει την τούρτα, δεν μπορούσε να καταλάβει το παιδί, τι έχει το παιδί, δεν μίλαγα όμως. Και ομολόγησα κάποια στιγμή, μετά από βασανιστήρια, ότι εγώ την έφαγα. Μονάξανα μέσα στο γιατρό, κλείσματα. Τι λέει σήμερα το στόμα της, παιδιά. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή Βλατάδων. Για να μιλήσουμε με τα ξαδέλφια της Κάτιας Ανδουλάκης, Σπύρο και Βαγγέλη Πατσί, για τα παιδικά χρόνια που πέρασε εδώ. Σε αυτή την εκκλησία, τη Μονή Βλατάδων, που είναι πάρα πολύ παλιά, είχαν γίνει οι γάμοι της θείας μου και του θείου μου, του Δανδουλάκη. Η Κάτια είχε προτιμήσει στο φαγητό, ως επί το πλείστον προτιμούσε μαλακές τροφές. Στο κρέας είχαμε προβλήματα. Θυμάμαι μια χρονιά ήρθε μαζί μας να περάσουμε το Πάσχα μαζί. Η μητέρα μου, όπως όλα τα σπίτια, ετοίμαζε τα νηστίσιμα. Μεγάλη Παρασκευή πήραμε την Κάτια, εγώ και ο αδερφός, να βγούμε μια βόλτα. Μέναμε τότε στην Καμάρα κοντά. Λέει η μητέρα μου, κοίταξε, λέει, μην το αδείσετε το παιδί, λέει, και νηστεύουμε. Πήγαμε βόλτα, περάσαμε μπροστά από ένα γεράδικο, μας ήρθαν οι μυρωδιές, κοιταχτήκαμε όλοι μεταξύ μας. Πάμε, δεν θα πούμε τίποτα. Πήγαμε μέσα, του δώσαμε μια κατάλαβε. Επιστρέψαμε στο σπίτι, λέει η μητέρα μου, για να σας βάλω, λέει, την ταχυνόσουπα, την νηστίσιμη, να φάτε. Όλοι στραβομουτσονιάσαμε. Με κατάλαβε. Μας πήρε έναν, δεν λέγαμε τίποτα. Τελικά πήρε την Κάτια μου στο δωμάτιο, όλα τα κατσούλα μου. Πες μας εσύ, που είσαι καλό κορίτσι, τι έγινε, λέει, τώρα που βγήκατε έξω μαζί. Και τα μαρτύρησε η Κάτια. Λέω, Κάτια μας πούλησε. Φύγαμε, φάγαμε, αλλά ήρθες και τα είπες στη θεία. Πάει νηστεία, πάνε όλα. Και άλλη μια φορά θυμάμαι. Δεν έχω ξαναπέξει κομμωδία. Ξαμολιέται. Άμα παίζει. Τι μόνο αστεία μπορώ να πω για έναν άνθρωπο, τον μοναδικό άνθρωπο που βλάτρεψα στη ζωή μου, χωρί του γονεί μου και του φίλου μου μετά. Ήταν ο άνθρωπο τη ζωή μου. Ο Μάριος λοιπόν, όταν ήμασταν στο Λονδίνο, μια εποχή. Μα είναι τώρα. Νομίζω ότι από εκεί και πέρα έκανα, πήρα τη μεγάλη απόφαση και έκοψα τα γλυκά. Μέναμε λοιπόν σε ένα διαμέσμα, όχι σε ξενοδοχείο. Και είχαμε πάει, είχαμε φάει σε ένα ειδικό, πήρα και ένα ειδικό παγωτό, δεν μ' άρεσε καθόλου. Και βγαίνοντας λέω, Μάριο, δεν περνάμε, λέω, από αυτό το περιπτεράκι εκεί να πάρω, έτσι κάνα δυο παγωτάκια να τα έχουμε για το σπίτι. Πήγα λοιπόν στο περιπτέρα και πήρα μια μεγάλη σακούλα, τα περιπτερά που υπάρχουν, που ξέρεις όλο νύχτια, και πήρα γύρω στα 15-18 παγωτά. Σωστή. Πήγαμε στο γεμπέρα. Μια ώρα εγώ, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο μου είπε μήπως θα έπρεπε παιδί μου να σταματήσει. Είπα όχι, όχι, γιατί εγώ ξέρω τι κάνω μετά. Άρχισα λοιπόν το τέταρτο, φτάνω στο ενδέκατο και θυμάμαι ότι μου λέει σε παρακαλώ, σε ηγετεύω, μη φας άλλο, είμαστε μόνοι μες τη νύχτα, δεν ξέρω πού να τρέξω.
Αν παίρνει κάτι, πού να πάω. Γιατί δεν είμαστε στο ξενοδοχείο. Να βρει έναν άνθρωπο να το μοιραστεί τον πόνο του. Και λέω: μην ανησυχεί καθόλου. Δεν θα φάω. Τελείωσε το θέμα. Να σου πω. Αφήνω και κοιμάται και σηκώνομαι μωρά και τρώω και τα άλλα τρία. Τέσσερα. Και από τότε είπα: το έχω κάνει και στη Ζημερούλα τη Χρυσοχώ στη Θεσσαλονίκη. Στο ταρατσάκι είχα βγει και άρχισα στο μπαλκόνι, τάκ, τάκ. Και λέω, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και σταμάτησε, όπως φαίνεται. Ναι. Και το έκοψα μαχαίρι. Ο Μάριος ζήλευε όμως όταν έπαιζες κάποιους ρόλους κάπως τραβηγμένους. Θυμάμαι εκείνη τη σκηνή με τον Μπάρκουλη. Αυτό με τον Μπάρκουλη και τον Τασέρ. Πρέπει να μου ξεκουμπώσει το πουκάμισο. Μ' αρέσει ο τρόπος σου, Εμίλια. Τα λέω πολύ προσεκτικά. Το ξέρω. Ναι. Έπρεπε να μου ξεκουμπώσει το πουκάμισο ο Μπάρκουλης, να με βιάσει. Στις ακρότητες. Ναι, και έπρεπε, βέβαια. Και ήταν και γυμνό το στήθος από μέσα, διότι είχαμε αποφασίσει ότι ήταν πιο πρόστιχο το να φοράω ένα σουτιέν την ώρα που με βιάζουν, ενώ πρέπει να είμαι χωρίς. Μεγάλο κακό έγινε και αυτή την ιστορία. Η Μελίνα ήταν υπέρ του. Άσε να βγεις και να κάνεις αυτό που θες εσύ, αυτοί οι δύο θα σε καταστρέψουν. Οι δύο ήταν ο Πλωρίδης και ο Ντασέρ. Γιατί να με καταστρέψουν οι άνθρωποι. Ότι ήθελε να βγω, όχι με αυτά τα κουρέλια από τα τζιμ που ήθελε να βγω, αλλά να βγαίνω με τσιουμπίτσες, με νεκλιζέ και τέτοια. Κάτσε! Ναι! Κύριε Λιφάης, πείτε μου σας παρακαλώ, φανταζόσασταν ότι πίσω από αυτήν την εικόνα που όλοι νομίζουμε ότι είναι η Δανδουλάκη, είναι αυτό που μόλις απολαύσαμε? Όχι, οφειλονομολογίζω τώρα το μαθαίνω στα διακά, γιατί δεν μετράει και πολύ χρόνο η γνωριμία μας. Αυτοί οι δύο, συγγνώμη, συνεχώς... Όχι, συγγνώμη, έπιασα αυτό, νομίζω ότι ήταν φερμουάρτο. Είπε να το καταβάσει. Και μου λέει, δεν είναι κουμπί. Έκανα έτσι. Θα χρειαστεί να σας διακόψω. Αυτοί οι δύο τώρα δεν είναι οι πιο άτακτοι όλη αυτή η ιστορία. Έτσι είναι. Ναι, γιατί όμως, γιατί δεν επιβάλλεσαι σε μια τάξη. Δεν μπορώ. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Είναι αντίθεση. Αυτό το παντρέψαμε, μπας και μαζευτεί, μπας και εσύ. Χειρότερος έχεις γίνει. Γιατί το λες αυτό? Δεν ήσουν έτσι παλιά. Γιατί εδώ πέρα, ξέρεις. Αδελφή ψυχή. Αδελφή ψυχή. Βλέπεις ο Μαρίνος πώς μαζεμένος είναι, κύριε. Κυριότατος κύριο. Η Κατέρα πέρυσι μια εποχή έπεφτε στη σκηνή. Δεν λες έπεφτε, τι εννοείς? Σκόντα αυτό. Σκόντα αυτό. Δεν σκόντα, έπεφτε. Ναι, σκόντα. Μπορεί και σκόντα. Σκόντας έπεφτε. Εκτός σκηνής, μέσα σκηνή. Γιατί, κάποια στιγμή. Έπεφτε, δεν ξέρω πώς το κατάφερνε. Έπεφτε. Ακουγόμαστε. Εμένα σου πω πώς, μου το είπε πώς. Τη είπε η Γκόρ στη σχολή ότι έχει μικρή φτέρνα. Ναι, μου το είχε πει. Μου είπε ότι έχει μικρότερη φτέρνα από το κανονικό και αυτό θα σου δίνει λιγότερη. Το εξήγησε. Εγώ την έβαλα κάτω να μου σου πω εγώ το άλλο τώρα. Είχε πέσει καμιά 35 φορές. Λοιπόν, και στο χαιρετισμό, φεύγαμε, τέλειωνε ο χαιρετισμό και πηγαίναμε μέσα. Και ξαφνικά την έπιανα εγώ να παίζω. Και πήγαινε πίσω. Τι βλέπει, ρε. Μία, δύο πίσω. Η σκάλα μου λέει έρχεται. Πού είναι αυτή, παιδί μου, η σκάλα. Νόμιζε ότι η σκάλα η εσωτερική. Εκαζόταν πάνω. Μόνο αυτό σου λέω. Κάνει κάτι καταπληκτικό. Ότι δεν φταίει αυτή που πέφτει, αλλά η σκάλα που έρχεται. Θέλει να πει αυτό. Στέφανη, για τελευταία φορά κάνει μου έρωτα. Κάνε μου και μένα ένα στιγμιαίο λάθος. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς γιατί τι έχεις, τι έπαθες. Αχ, τι άλλο θες από μένα, βρε αγιθάπουρα. Όλα στα έδωσα. Αγάπη, κατανόηση, τρυπερότητα, πόρση, χαγέννη, την ολοκέντρια. Μη με ακουμπάς, σας γένομαι. Είσαι γριά. Είσαι γριά. Δεν είμαι γριά. 49 χρήματα στα βρω. Είμαι πάρα πολύ αστεία αυτή. Είναι η Κατιέρα που είμαι πτώμα σε μια σκηνή. Ναι, που ναι. Παραμένω πτώμα. Ναι, ναι. Πολύ ώρα με τέλος πάντων στη σκηνή. Κάποια στιγμή και η Κατιάνα παίζει μαζί με την Κάτια, προσπαθούν να με κρύψουν. Και όπως είναι, η Κατιάνα πέφτει στη σκηνή. Σκάλα όμως είναι έτσι. Είναι πτώμα, νεκρό. Δεν μπορεί να κουνηθούμε τίποτα. Ακούω λοιπόν να. Γκντουπά! Ξεκινάει και στο πάτωμα. Και κάνω εγώ. Τι! Να με πιάσει. Κάτσε κάτω εσύ, είσαι πτώμα.
Σιγά σιγά του λέω, είσαι νεκρός. Βέβαια, εντάξει κι αυτή. Έφυγε το θέατρο. Θα το ψηφίσει. Η αλήθεια είναι ότι μια δηλητηρία ήταν πιο κοψή. Έλα, πήγαν όψο μου, να σου τα κοιμές στις παραδόσεις του τόπου. Να κάνεις πλάκα. Είναι κανείς εδώ. Αμάν, η Μαρία. Άλλος για τη βάρκα της ορφανής. Τόσο κόσμο, δεν στην επίσημη δεν είχα. Παιδιά, αυτά πώς τα αντιμετωπίζετε να σας συμβαίνουν κάτι, εσένα θα πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ ζήτησα τη βοήθεια του κοινού. Σαν τα τελευταία τη ζητάμε πολύ συχνά. Είπα, ζητώ τη βοήθειά σας, γιατί μηχανά, γελούσαν και οι δύο ανέστητα. Η Κατιάνα δε έως με κλάματα. Και έκανε και στο κοινό, αχ, έτσι. Ότι τι ωραία που το ευχαριστιέται που γελάει. Δεν πρέπει να το κρύβουμε. Και εγώ είπα, πέστε μου, μη με αφήνετε μόνοι. Είπα, μη με αφήνετε μόνοι. Πού του εκλυπάρει σε κάποια στιγμή. Μ' αφήσανε μόνοι. Όχι, ξεκίνησε και λε στο κοινό. Μου λε εμένα καταρχήν. Καλό, μην με αφήνεις κι εσύ. Γιατί δεν μπορώ, τι να κάνω. Και αφού εγώ συνεχίζω να κλαίω και να γελάω, λέει στο κοινό, παρακαλώ, βοηθήστε. Γιατί με αφήνω μόνο. Όταν βλέπουν αυτά τα παραδείγματα. Πάντως είναι πολύ, όχι, είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι. Μπορεί να γελάμε όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά οι ίδιοι είναι ψύχρεμοι. Πάρα πολύ. Σε ό,τι φοβάμαι και θα γίνει καταστροφή. Καλέ, το ξέρει που είχε πάρει την πόρτα στο Χριστό Κανσταυρών. Όχι. Τι είχε πάρει? Στο Χριστό Κανσταυρών, του Πανθέου. Έχει πάρει την πόρτα και πήρε την πόρτα, γιατί ήταν τότε τα πλάνα. Ήταν τότε. Δεν ήταν γεννούσα. Ήταν υπέροχα, το είδαμε λίγο. Κάποια στιγμή το είδαμε. Από τους Πανθέους ήταν. Και ήταν ένα ερωτικό με τον Κίτσο στο κρεβάτι. Και τι έκανε, πήρε την πόρτα. Και φορούσα εγώ τα καπέλα. Και μετά πια είναι το κρεβάτι που έχουμε κοιμηθεί μαζί. Και σηκώνομαι το. Μετά από 2-3 ώρες βάζω εγώ τα καπέλα, τα γάντια. Αυτά είναι μονοπλάνο όμως τότε. Δεν γυρίζω. Και έτσι πώς είναι το μονοπλάνο και του λέω εγώ γεια σου Κίτσο. Κάνω έτσι την πόρτα να την πιάσω και βλέπω ότι η πόρτα κουνιέται. Και λέω τώρα, έχω δύο επιλογές, γρήγορα όμως αυτό. Ή την παίρνω και φεύγω. Μήπως η μηχανή είναι κάπου αλλού και δεν με βλέπει. Ή σταματάω και το ξανακάνουμε όλο θέμα από την αρχή. Και σηκώνω την πόρτα με τα δυο μου χέρια και άρχισα να φεύγω με το καπέλο και τα δάχτυλα. Μέσα μετά με την πόρτα. Βλέπω ησυχία, ναι. Δεν γίνεται τίποτα. Η μηχανή είχε πάει σε ένα λαμπατέρ και αυτά και μετά κάνουν ένα cut home! Αλλά σώθηκε το πλάνο. Πόσο ρόλο παίζει η εφευρετικότητα σε τέτοιες δύσκολες στιγμές? Κοίταξε να δεις, τότε ήταν, νομίζω ότι επειδή αναλογιζόμαστε τον τεράστιο κόπο και ξέρεις τον έχεις κάνει πάρα πολύ τηλεόραση, βλέπεις εσύ την κουζίνα του πράγματος. Εκείνη τη στιγμή, νομίζω εξ ενστίκτου αρχίζει ο οργανισμός και μπαίνει το αλάρμ και γίνεσαι φύς. Και βρίσκεις τρόπους. Κατερίνα, πώς σου φαίνεται αυτή η γυναίκα, για πες. Ας παραβλέψουμε ότι αυτοί οι δύο συνεχίζουν το δικό τους προσωπικό θέμα εδώ. Είναι μια δική τους εκπομπή. Θα τη δώσω τώρα. Τι, πες, τι έκανε. Σκύβει. Μήπως φύγαν τα δάκρυά μου, λέει, και δεν έχω μπουτζουρωθεί. Πας και φλερτάρει. Άντε καλέ, το ξέρω τον Κώστα τόσα χρόνια τώρα, δεν φλερτάρα. Τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια. Τον Κώστα ήταν τέτοιος που είμαστε φίλοι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ήταν τέτοιος που ήμασταν φίλοι, δεν καταλαβαίνετε. Χάρηκα πάρα πολύ όταν μου είπαν ότι θα συμμετέχω στην παράσταση και μάλιστα θα είμαι δίπλα στην Κάτια, γιατί ήταν μια ηθοποιός που θαύμαζα και θαυμάζω ιδιαίτερα και θεωρώ ότι δίνει μεγάλες ευκαιρίες σε νέους ηθοποιούς. Και αυτό είναι πάρα πολύ. Και συνήθως το κάνουν μόνο οι γορτασμένοι αυτό οι ηθοποιοί, αυτοί που είναι πλήρης. Γιατί είπαν για σένα πριν ότι είσαι έτοιμος για όλα? Α, δεν ξέρω, είναι Ολυμπία το είπε. Ναι, γιατί το είπες αυτό? Πρόθυμος. Είπε ότι είναι πρόθυμος. Τι, το ίδιο πράγμα. Τι εννοούσε. Στο θέατρο σημαίνει έτοιμος για όλα. Ναι, τι εννοούσε αυτό. Θα τρέξει να βοηθήσει, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να του πεις κάτι και να μην είναι εκεί. Παιδιά, πού είναι η Μπαλανίκα? Πού είσαι, μάνα μου, τι κάνεις εσύ? Βλέπω που είναι ο Κώστας, μου είπε να το δω. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε μαζί στο θέατρο. Και βάλα το γυαλί, γιατί μην με βλέπεις έτσι που βγαίνω χωρίς γυαλί, χωρίς τα γυαλί, δεν βλέπω τίποτα. Πώς είναι μετά από τόσα χρόνια η Κατιάνα? Πώς είναι, που τραγουδούσατε μαζί, που... Η Κατιάνα για μένα ξεκολουθεί ένα κούκλα. Βέβαια και είναι, και όλους μας. Αυτό που ειλικρινά πιστεύω απόλυτα για την Κατιάνα, και η οποία δεν το έχει εκμεταλλευτεί όσο πρέπει, πιστεύω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς που έχουμε. Δηλαδή το λέω πολύ σοβαρά αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και όχι γιατί την αγαπάω, γιατί όταν αγαπάμε τους ανθρώπους είμαστε πιο σκληροί. Πιστεύω ότι σας αξίζουν περισσότερα πράγματα.
Είναι σπουδαίος άνθρωπος. Αυτό ναι. Και σπουδαία φίλη. Και αυτή συντρέχει στην Κάτια. Γιατί είναι κυρίω ναι, συντρέχτρα και αυτή και η Κάτια. Και η Κάτια κάνει το ίδιο με έναν, ναι, όποτε κάτι μου συμβαίνει και τα λοιπά. Πώς σε παιδάκι μου. Πώς σε αγοράκι μου. Πώς εγώ αισθάνομαι μπέμπα, βέβαια. Τι να κάνω. Ναι. Είναι και κάτι που μου λείπει στη ζωή μου και μου το προσφέρει. Η Κατιάνα δεν είναι μητέρα. Είναι ήταν μητέρα στο παιδί της. Σε σχέση με τον γιο. Συντρέχτρα είναι. Η Κατιάνα σε γιατροπορεύει. Δεν μάθεις τίποτα. Είμαι λίγο φράου νοσοκόμα. Ναι, λίγο φράου είναι. Αυτό σε κάνει τόσο σεξ, μάνα. Ναι, ήταν και μητέρα λίγο αυστηρή. Εξού και έβγαλε ένα υπέροχο πλάσμα. Ναι, 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 υπέροχο πλάσμα. Θέλω να κάνω μια επιτυχία πριν κλείσω το μάτι μου. Πόσο κακό είναι. Κάτια μου, κοίταξε ένα κάτι μου. Εσύ δεν έχεις καμιά δουλειά με αυτούς τους αγορέους. Εσύ τάχτηκες να φυλάτε τις Θερμοπύλες. Καλά, ας χτυπήσουμε φέτος καμιά αντίπαλο που έχει καλύτερη θάλασσα. Και του χρόνου επιστρέφουμε στους ιστορικούς δρόμους. Δηλαδή εγκαταλείπεις το σοβαρό θέατρο. Τι μου έφερε ένα τόσο σοβαρό θέατρο. Τρία σπίτια έχω χάσει μέχρι τώρα. Και όλα αυτά για να υποστηρίζω όποια εναλλακτική μαγεία τελειώνει σε όφσκι. Η σχέση μας έχει γίνει. Πώς να σου εξηγήσω, δεν είναι. Οικογένεια. Οικογένεια είναι λίγο. Γιατί ναι. Οικογένεια χαίστηκα. Αλλά. Είναι ναι. Μια σχέση ζωής, δεν υπάρχει θέμα. Μια φορά είχαμε λίγο ψιλοτσακωθεί και έτρεξε κάτι πολύ, σε παρακαλώ. Εγώ δεν θα τις ξαναμιλήσω ποτέ, μη Γιώργο μου, μη το. Δεν πέρασε ένα τέταρτο, βέβαια και μιλιάμε. Όχι, όχι, περνάμε ωραία στα καμαρίνα. Είναι καλό κλίμα και φαίνεται. Και φαίνεται σκηνή αυτή. Με την Κατιάνα έχει συμβεί κάτι καλύτερο ακόμα. Πριν από 3 χρόνια ή 4 τσακωθήκαμε. Α! Ναι. Έτσι ακόμαστε συχνά ξαφνικά. Ναι. Η σχέση που έχει. Εξαιτία σου και όχι εξαιτία τη, φαντάζομαι. Όχι, εξαιτία και αυτή δεν έχει σημασία. Δεν μετράμε. Δεν μετράμε. Καλά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει. Εκείνη τη φορά έχει δίκιο. Πάντω. Μια που θέλει κιόλας. Συμπτωματικός. Να μάθει, ναι. Είχε δίκιο, απόλυτα δίκιο. Και μου έχει θυμώσει. Και επειδή είχαμε ξανατοκωθεί, είχαμε μιλήσει με 4-5 χρόνια, της είπα, κοίτα Κατιάνα μου, σε παίρνω τηλέφωνο σου, στο συγγνώμη γιατί είχες δίκιο, αλλά επίσης και να μιλήσουμε γιατί δεν έχουμε πολλά χρόνια μπροστά μας. Άρα περιμένω, μου λέει, 5-6 χρόνια ακόμη για να μιλήσουμε. Ας μιλήσουμε γιατί αυστηρίζεται. Η Κατιάνα δεν είχε πάρει στο πρώτο χωρισμό, όταν δηλαδή τσακωθήκαμε πολύ άσχημα, όταν είχε πάρει κοντιά και κυπουμένο φωτιά και μου είπε, σε πήρε γιατί το άμα νερό δεν γίνεται. Δεν πειράζει που δεν μιλάμε, σε παίρνω το καίγεσαι. Αυτό περιμένω να μιλήσω. Λέω, δεν πάω να καίει όλο ο μπουτζάς. Δεν με νοιάζει τώρα που με πήρε αγάπη μου. Να σου πω, κάτι είναι εξεκουμπωμένος εδώ. Είναι εξεκουμπωμένος, θα γυρνάμε εξεκουμπώ. Μπαμπά! Τι έγινε, κάναμε βόλτα από το ενδυματολογικό. Εγώ. Όχι καλέ. Και γιατί περπατάς αντρίποδη, Καμίλα. Τώρα γιατί το λες αυτό. Έλα τώρα, παραδέξου το. Έβαλε string για να πεις στον Άγγελο να μη σε διώξει. Εντάξει, το έβαλα. Αλλά το δικό μου είναι καλύτερο από το δικό σου. Το δικό μου είναι λεοπάρ, το δικό σου τι είναι. Κόκκινο. Στην πραγματική σου ζωή είχες ποτέ μια γυναίκα σαν την Κατιάνα να σε κρατάει, να κρατάει τα μπόσκα, να σου λέει μην το κάνεις αυτό. Κοίταξε, στην πραγματική μου ζωή η μητέρα μου έπαιξε το ρόλο και μοιάζουν πολύ. Μου είχε πει η Κατιάνα για την δικιά της τη μαμά και είχαν πολλά στοιχεία. Ήτανε μαμάδες που δεν μας χαριζόντουσαν, μας είχανε σούζα. Λοιπόν, η μάνα μου έτσι με μεγάλωσε. Το μη το κάνεις αυτό ή εκείνο δεν το είχα ούτε από το Μάριο ποτέ. Μου έλεγε, νομίζω ότι αυτό. Δεν θα σου ήταν, δεν θα σε συνέφερε. Σκέψου το, κάνω νομίζεις ή κάνω το. Ουδέποτε με πίεσε να κάνω κάτι. Mm-hmm. Εξού και όταν μετά έλεγα, δίκιο είχες, δεν έπρεπε να το κάνω, δεν μου έκανε δε και ποτέ το σιχαίνω αυτό. Είδες πως τα έλεγα, δεν μ' αρέσει να το κάνω. Τι είναι αυτό το είδες. Δεν μ' αρέσει, σ' αρέσει αυτό, στα όλα. Όχι, το χειρότερο μπορεί να κάνεις σαν έναν άνθρωπο. Ναι, άσε με τώρα, μου το ξέρω. Όταν έβλεπες το Μαρίνο πάνω στις... Σταματήστε να μιλάτε, δηλαδή είναι τραγικό αυτό. Σταματήσω, είναι μπουρμπουρ, ένα ψυχάλισμα εκεί πέρα συνεχείας. Σε παρακαλώ, γιατί δεν συγκεντρώνεσαι. Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι. Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι, παιδί μου. Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι. Σοβαρέψου λίγο. Πουθενά.
Πώς αισθανόσαι όταν έλεπε στο Μαΐνο σε σκηνή να παραπατάει με τα μαύρα γυαλιά? Ήταν μια σκηνή. Εγώ να σου πω πώς αισθάνομαι όταν το βλέπω σε σκηνή. Και... συγκινούμε. Και θα σου πω και κάτι. Συγκινούμε πάρα πολύ με τον Γιώργο. Και η μεγαλύτερη συγκίνηση που πήρα, όχι μόνο εγώ, όλοι μας, ήταν σε μήνα σε κάτι που δεν θα το ξεχάσω. Και νομίζω ότι κανένα από τα παιδιά δεν μπορεί να το ξεχάσει αυτό. Στην πρεμιέρα, την περσινή, όταν άνοιξε το στόμα του, επειδή ανοίγει το έργο ο Γιώργος και λέει: για ελάτε, μπάζει τον κόσμο μέσα. Από την ώρα που, που ακούσαν τη φωνή του, για ατέλειωτα μας φάνηκαν, ατέλειωτα, δηλαδή πρέπει να ήταν τρία συνεχή λεπτά, τέσσερα που τον χειροκροτούσαν, σε σημείο που είπε σταματήστε γιατί πρέπει να μιλήσω. Δεν με τη σταματούσαν. Γιατί το λέω αυτό? Ο Γιώργος είναι ένα λατρευτό πρόσωπο στον κόσμο. Δίκαια. Είναι ένα πρόσωπο που έχει μέλη, στάζει μέλη για τον κόσμο και έχει κρατήσει μια θέση πάρα πολύ ιδιαίτερη στην καρδιά του κόσμου, που είναι τα όρια της αξιοπρέπειας, του σεβασμού, της διασκέδασης, της σάτυρας, είναι πάρα πολύ λεπτά και τα έχει ορίσει μόνος του σε ένα είδος που θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ παρεξηγημένο την εποχή που το διάλεξε να το κάνει ο Γιώργος. Βέβαια, επανάσταση είναι στην εποχή. Επανάσταση για την εποχή αυτό. Είναι από τα ορόσημα στη δικιά μου ζωή. Να τον δούμε με στο ρόλο του detective. Καταπληκτικός. Είναι, πρέπει να σας πω, όταν τον βλέπετε, ότι είπε ο Γιώργος, δήλωσε ότι εγώ αυτό δεν ξέρω να το κάνω, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, πάρτε το από πάνω μου, δεν ξέρω πώς γίνεται. Αυτό που κάνει έτσι τώρα. Στην πρόβα, το θυμάστε το αυτό. Αστυνομικό detective lab. Παρακαλώ, μπορώ να περάσω. Είστε σίγουρος ότι είστε αστυνομικός detective? Μα τι λέτε τώρα, κυρία μου? Βλέπετε καμαρτίνα και μαύρα γυαλιά. Τι τα μπορούσα να είμαι? Κανένας επιδειξία? Συγγνώμη, αφού δεν βλέπετε καλά, γιατί δεν βγάζετε τα γυαλιά σας? Γιατί είναι αξεσουάρ της δουλειάς σας. Μας αναγνωρίζει. Αυτό ήταν που δεν θα έκανε καλά, γιατί δεν ήξερε πώς να το κάνει. Ναι, και πώς πεθαίνει. Φοβόταν ο Χρυσόλ. Γιατί ποιος δεν φοβάται, ποιος δεν έχει ανασφάλεια? Δεν μου λες, μια που φτάσαμε σε σένα τώρα, θέλεις να είσαι εδώ καθισμένος ή θέλεις να είσαι όρθιος? Να δούμε και την κορμοστασιά. Θέλεις να τραγουδήσω, θες να πεις. Έμα τώρα, σε έχω παρακαλέσει πάρα πολύ. Θέλω να το πω καθιστός, γιατί αλλιώς το λες όρθιος. Θέλουμε να αφιερώσει ένα τραγούδι στην Κάτια, έτσι δεν είναι? Στην Κάτια έτσι κι αλλιώς είναι και τα δύο αφιερωμένα. Και τα δύο. Και στην Κατιάνα είναι. Και στην Κατιάνα. Στην Κατιάνα είστε αφιερωμένοι όλη η ζωή μου. Τι να κάνω. Να σε αφιερώσω και δύο τραγούδια στην κυρία. Όλη η ζωή μου είπε. Όλη η ζωή μου. Να σου πω κάτι που είπε ο Στίβ. Σε μια εκπομπή. Να σου πω τώρα, πώς κολλάει την καρδιά, να παντρεύτηκε και το Μαρίο μαζί. Αυτό είναι λίγο σόκιν εμένα. Κάθε κήπος έχει μια φωλιά για τα πουλιά. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κύρα μου εσύ, σαν την άλλες με την αυγή, και κοίτας τα αστέρια όλο πέφτουν στα βροχή. Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή, για να ξαναρχίσω το τραγούδι απ' την αρχή. Κάθε σπίτι κρύβει λίγη αγάπη στη σιωπή. Μα ένα αγόρι έχει, όχι πια, την αγάπη για τροπή. Μα κύρα μου εσύ, σαν την καλές με την αυγή, και κοίτας τα αστέρια όλο πέφτουν σαν βροχή. Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή.
τραγούδι απ' την αρχή. Λάι, 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 πάμε μας παιδιά, λάι, 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 λάι. Αλλά είναι και ένα τραγούδι που είναι πιο αφιερωμένο ακόμη στην Κάτια. Μάλιστα. Γιατί έχει παίξει και αυτό το ρόλο. Τι εννοείς? Έχει παίξει την Πλάνο Στιμπουά. Ναι. Τα μάτια της που είναι υγρά όμως. Αυτό το κοιτάμε. Τώρα που λέμε χώρια από τη συγκίνηση που μου δίνει ο Γιώργος, πάντα τον βλέπω να τραγουδάει και μου περνάνε flashback όλα τα χρόνια που έχουν φύγει και έχουν περάσει. Έχουμε μπροστά μας όμορφα χρόνια ακόμα. Γι' αυτό μην τσακωθούμε. Όχι καθόλου, πώς θα τσακωθούμε. Γιατί λιώνα εκεί πάλι. Αλλά δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε ένα πάρα πολύ λατρεμένο μας φίλο. Που μας έδωσε πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα από τη μουσική του φέτος. Σταμάτησε. Και δεν αναφερθήκαμε γιατί θυμάμαι ότι είχαμε πει ότι θα αναφερθούμε σε μια δικιά του εκπομπή. Είναι ο Σταμάτης, ο Κραουνάκης. Που τον λατρεύουμε όλοι. Που ήταν για μας τεράστιο στήριγμα. Φίλος, ταλέντο, ποίηση, θέατρο, όλα μαζί. Αυτό το αφιερώνω αποκλειστικότατα στην κυρία Ναδουλάκη. Να αρχίσω. Θα φέρει θάλασσα πουλιά κι άστρα μικρά τα γέρι να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά. Να σου φιλούν το χέρι. Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αληθινά. Δίχως τη δική σου αγάπη, γρήγορα περνά ο καιρός. Δίχως τη δική σου αγάπη, είναι ο κόσμος πιο μικρός. Χάτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αλήθινα. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Θέλεις γέλια, γέλια, χορό, τραγουδί. Λοιπόν, Αλέξανδρος Μπουρδούμης όρθιος. Πάμε. Πριν αφήστε. Πάλι κι αυτό το βράδυ κι αυτή τη νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ψάχνω μες στο σκοτάδι τα όνειρά μου τα χαμένα για να βρω. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα όνειρά τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα όνειρά τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Ξαναδίνω κι άλλη κατάρα στην αγάπη που ζητά. Μα
μοιάζει με πόνο να με αφήνει κάθε βράδυ συντροφιά. Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά τα χάδια της με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά τα χάδια της με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Έλα, Κώστα, βοήθεια. Μικρό σοκολατάκια, Κώστα. Χάρη σε παλικάρι που αγαπάει, ποιος θα δώσει να σωθεί. Κάποια στα κρύα βράδια και μια γονίτσα στο τοπό να ζεσταθεί. Πάμε! Πάλι στη σκέψη της τρελής με βρήκε τ' άστρο της αυγής ξενυχτισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Να σκέφτομαι τα μάτια της, τα πονηρά τα χάδια της που με κατάντησαν παιδί δυστυχισμένο. Θέλω να σου πω πως όση ώρα τραγουδούσες έφαγαν 18 σοκολατάκια. Ναι, 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 από το κακό. Αυτή η δύο. 18. Δεν δίνω καμία σημασία γιατί προσέξει. Ναι, αυτό είναι καταπληκτικό. Έχεις ετοιμάσει και ένα για τον κύριο Μαρίνη. Ναι, όχι, έχω ετοιμάσει κάτι για τον Κώστα που μου ζήτησε. Τώρα, γιατί δεν παρακολουθούσε πριν να δείτε σοκολατάκια, δεν πειράζει. Πάμε, μαέστρο, το επόμενο για τον Κώστα. Αυτό που άκουσε. Μακριά από το Σταύρο, έτσι. Το έχει παραξηλώσει. Αυτό νομίζω έπαιξε σε κάποιο γράμμα, σωστά. Δεν άσχημα, πάντων. Σκοτεινά σου μάτια τρέμουνε τα αστέρια. Ήσουν νύχτα και γυναίκα και μ' αγκάλιασες. Έπαιξα στον έρωτά σου με δεμένα χέρια. Κι όταν ήμουν πια δικό σου με κομμάτιασες. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό και στο τέλος με γονάτισε. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Έλα, για τον άντρα δικό σου γονάτισε. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό με βαρύ τσιγάρο σε. Μόνος μες τη νύχτα ακροβατώ τη ζωή μου το ζευγικό. Έλα, Κατιάνα! Δε κάνε στιγμές σου με κυρίες και κύριοι. Τώρα μπαίνω σιγά σιγά. Δεν ξέρω τους τύχει καλά. Πάμε! Πάμε! Μες στα σκοτεινά σου μάτια και ο χρόνος. Η αγάπη πάντα ελπίζει και ονειρεύεται. Μόνος είχα ξεκινήσει και είμαι πάλι μόνος. Και η νύχτα μακριά σου δεν παλεύεται. Στο τέλος με γονάτισε. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό για τον άντρα που αγάπησε. Μόνος μου το πέρασα κι αυτό με βαρύ τσιγάρο. Έλα, σε μόνος με στη νύχτα χρώματο τη ζωή μου το ζευγάρι. Χρόνο μιούζικα! Χρόνο μιούζικα!
Αυτή είναι η ποιότητα. Όπως κατάλαβες, δεν μπόρεσες να κρατήσεις το επίπεδο της εκπομπής. Μου ξέφυγε ο μου ξέφυγε. Ήταν ανεξέλεγκτη. Ανεξέλεγκτη. Δώσε μου τα μικρόφωνα. Σταμάτα να τρώω σοκολατάκια. Έλα. Έχεις δουλειά. Έχεις δουλειά. Τι δουλειά. Δουλειά. Είναι λιπητερό αυτό που θα πω. Έτσι. Το είδαμε προηγουμένως το χαρούμενο τώρα. Δεν θα το κουμπίσω. Ωραία ήταν λιπητερά. Μην νομίζω αυτό που κάνω τραγουδί. Κατεστράφηκε αυτό. Πάρτε και τα δύο. Αυτό είναι μόνο του. Πέρασε και αυτό. Αυτό του σταμάτη. Αφιερωμένο από όλους μας. Από όλους μας, ναι. Το έχω πρωτραγουδίσει στο θέατρο και ακούγεται και το. Τα μάτια κλείστε, γλυκά κουπίστε, στην κουπαστή. Το σώμα αφήστε, φτερό στον άνεμο να ζαλιστεί. Είναι μια νύχτα, μια τρελή βραδιά, που λάμπουν τα άστρα, λαμπική καρδιά. Και κάπου απέναντι είναι το νησί που έχει κοράλια κι αμμουδιά χρυσή. Κι αυτό το αγέρι πώς γλιστράει σαν χέρι, πώς και φέρνει σήμερα μια τέτοια χήμερα ξανά στο φως. Τα μάτια κλείστε, κουπίστε στην κουπαστή. Το χρόνο αφήστε, καινούργια ψέματα να φανταστεί. Και τι μας νοιάζει πια, αφού και η νύχτα πήρε τα κουπιά. Τα μάτια κλείστε και δώστε στο όνειρο τρελά φιλιά. Όπου τη συγκίνηση ήταν αυτή σήμερα που μας δώσατε. Να σας πω, θα μπορέσετε να σοβαρευτείτε έστω την τελευταία στιγμή. Δεν πειράζει, εμείς συγκινηθήκαμε, εμείς είναι... Παιδικού σταθμού. Μέσα στο δραματικό και προσπαθούσα να την φτιάξω, την είχα γυρίσει ανάποδα και ξαφνικά με βλέπω... Και πώς να το κάνω τώρα να ξαναβλέπω. Τώρα ο παιδονόμος πρέπει. Ζωγιά, να σου πω, εκείνα τα λαϊκά που είναι πολύ ωραία. Τα πιο ωραία λαϊκά. Ελάτε κυρία. Κορίτσια, αγόρια σε ένα χώρο και τα φυσικά μες στο πολ. Χέρι στη βεράντα με το ρυθμό της μουσικής και με το τσίρα περιγής. Μια επίπη επίγης που γίνεται σαράντα. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένε βοητές τα χιά είμαστε του χρόνου. Δείξε μας λίγο να χαρείς κάτι από τη λάμψη. Μία τάκα που μου έχει μείνει της κάτιξης από τη λάμψη. Έχει, είναι σε πολύ έτσι ένταση και μπαίνει μέσα και αρχίζει και ανοίγει διάφορα έτσι συρτάρια, ντουλάπια, δεν βρίσκει και κανείς. Κατάρα. Κάποτε εδώ υπήρχαν τόσα τσιγάρα που θα μπορούσε να καπνίσει ένα τάγμα βεδουίνων. Υπάρχει άλλη μια τάχα με την εκρηκτική γόμωση. Όταν το ουίσκι, πρέπει να πει ουίσκι και λέει
Αντί να πει ουίσκι, λέει αυτό το με την εκρηκτική γόμωση. Όταν έπαιρνε αυτό το κείμενο, το πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Πολύ ωραίο. Και έπρεπε να το πει. Και να το πει σοβαρά. Πες μου τι έκανα. Ας πω τι έκανα. Ορισμένα που ήταν πάρα πολλές φορές πολύ υπερβολικά, τα. Θα τόνιζα εγώ περισσότερο. Α, ναι. Ότι τώρα εγώ το προβάλλω ως τέτοιο. Θυμάμαι ότι και άλλες φορές που ήταν πάρα πολλά και έλεγα: έχω να θυμηθώ πέντε που αρχίζουν από ε, δύο, από τέσσερα, από ταφ, τρία. Από... έτσι τα θυμόμουν. Τρία. Από τι σύμφωνα ή από τι φωνή ενταρχίζουν. Δεν μπορούσα αλλιώς να τα θυμηθώ. Και θυμάμαι, έλεγα στον Νίκο, γιατί έλεγε: μην αλλάζετε το κείμενό μου. Λέω: καλά, γιατί δεν. Γιατί δεν μαλώνει την Κάτια που τα αλλάζει όλα. Η Κάτια τα αλλάζει. Εντάξει, πραγματικά άλλαζα πολλά. Α, δεν το κατάλαβα. Λέω χωρί. Ναι. Φαίνεται γιατί κάτι δεν με ενόχλησε. Γιατί το πολύ υπερβολικό το υπερασπιζόμουν ως πολύ υπερβολικό. Θέλω να σου πω ότι επειδή είσαι πολύ καλή ηθοποιός, έχεις μια ευκολία και να βγάζεις κλάμα και να βγάζεις γέλιο. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, τι μαζεύεις μέσα σου, τι χρησιμοποιείς, τι σκέφτεσαι, πώς το δουλεύεις για να βγάλεις το γέλιο σου. Η Γκλέντα Τζάκσον έλεγε ότι όταν θέλω να κλάψω, σκέφτομαι την ερωτική μου ζωή. Αν θέλω να γελάσω, σκέφτομαι την ερωτική μου ζωή. Τώρα θα το διακομωδήσω και αυτό. Γιατί μου λέγανε, α πούμε, στη λάμψη, πώς γίνεται να σηκώνεσαι τότε. Κάθε μέρα στις 7, 6, 5 η ώρα το πρωί να έρχεσαι εδώ πέρα και να κάνεις δραματική σκηνή. Τι σκέφτεσαι, λέω, το σηκώθηκα στις 5. Αυτό ήταν το ένα. Άρρωστο. Αντικά. Ναι. Όχι, σκέφτομαι την καθηγητή, γιατί ξέρεις, το δράμα που ζω αυτό. Στο δράμα. Σκέφτεσαι πάντα την ανάλογη κατάσταση που γι' αυτό και δεν περνάς καλά. Στην κωμωδία νομίζω ότι δεν σκέφτεσαι τίποτα παρά μονάχα την αλήθεια τη στιγμή. Και αν σκεφτείς ότι κάνω κάτι κωμικό, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Ναι. Σκέφτεσαι πόσο τραγική στιγμή ζω αυτή την ώρα. Αυτά δεν τα δείξαμε ποτέ. Μπράβο, ρε Σικάκια. Αυτά τα δείχνετε. Α, είδατε που σας είπα ότι είναι ζωγράφο. Εγώ ζωγράφισα το καημένο. Είμαι παρθένος! Είναι γελίο πράγμα. Χαρούμενος γιατί στη ζωή μου κάνω τη δουλειά που ήθελα. Μοναγικός από συνήθεια, πλούσιος γιατί έχω φιλίκα μου. Αχ, Λευτέρη μου ζωρωμένο. Τι άρρωστο κείμενο είναι αυτό. Ρε Αλέξανδρε, βάλτε το τίποτα σου, βάλτε όλο. Ναι, ρε Αλέξανδρε. Πώς θα σας πούμε. Θα νομίζω ότι για τον Μέγα Αλέξανδρο. Ολυμπία Σκορδίλη και από κάτω είναι... Εδώ τόπου και χρόνο. Συνεφαγγίλια. Κόκκινη. Μια χαρά παιδί. Πάνης Καλαμαλιάς, ονειροπόδος. Εντάξει. Τώρα να το κατεβάσουμε. Δουλάκι, να κάνει διαφήμιση. Ναι. Να διαφημίζει ένα ωραίο αποσμητικό στη δεκαετία του. Ήμουν η πρώτη πραγματικά επώνυμη παιδιά που είχα κάνει διαφήμιση. Γιατί πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι κακό. Ο τρόπος που χειρίζεσαι το κάθε μέσο. Αυτό νομίζω ότι έχει σωστό. Αυτό είναι σοβαρή πρόταση. Αυτό είναι πράγμα σοβαρό. Πρέπει να χειριστείς το κάθε μέσο. Ακόμα και τηλεόραση. Μα και όταν έκανε καθημερινή σειρά και τη είπαν, μα δουλεύετε σε καθημερινή σειρά. Λέει, ναι, δουλεύω σε σαπουνόπερα. Γιατί φοβάστε να πείτε. Και θυμάμαι ο Χρυσός μου ο Νίκος, ο Φόσκολος, μου είχε πει, παιδί μου, δεν με νοιάζει, γιατί ξέρει ο Κώστας τον κάνει καλά. Δεν με νοιάζει να πει σαπουνόπερα. Με νοιάζει ότι η σαπουνόπερα διαφέρει στο ότι είναι μόνο ερωτικές ιστορίες, ενώ εμείς κάνουμε και δράμα. Και είχε δίκιο. Και δίκιο. Ναι.
Είχε δίκιο ο Χρυσός. Ήταν, ας πούμε, καθημερινή κοινωνική σειρά, πες την όπως θες. Για να δούμε τη διάθμιση, παιδιά. Τι μέρα ήταν αυτή. Δεν σταμάτησα λεπτό. Αν βρίσκεσαι με τόσο πολύ κόσμο όλη μέρα όπως εγώ, πρέπει να νιώθεις δροσερά και άνετα. Γι' αυτό χρησιμοποιώ το αποσμητικό μπακ. Είναι κορτσάκι. Είναι ακριβά, παιδιά, το 79 ήταν. Έπαιζα, θυμάμαι, με τον Νίκο τον Κούρκουλο, τον Χρυσό μου, ο οποίος τότε είχε θυμώσει πάρα πολύ. Κάναμε την πρόσκληση στον Πύργο. Που έκανες διαφήμιση. Βέβαια, σκέψου, το 79 με τον Νίκο, ήταν η πρώτη φορά που παίξαμε και η μοναδική που παίξαμε στο θέατρο μαζί, με Βολανάκι, και μου λέει, δεν σου επιτρέπω να κάνεις εσύ διαφημίσεις. Όταν περάσαν τα χρόνια και έκανε πια ο Νίκος, λέω, βρες εσύ Νίκο. Φιλοδοντόκρεμα. Θυμάμαι, λέει, ο Βλάκας. Γιατί είχαν πια τελείως τα πράγματα. Δεν είναι όμως έτσι, ήταν διαφορετικά εντελώς τα πράγματα. Τελείως διαφορετικά. Αλλιώς. Πιο αθώο εννοείς τότε. Έχω, ας πούμε, εγώ που. Μπορούσε να χρεώσει. Έχω βγει. Γι' αυτό και ήταν η άποψη. Το καιρό ήταν. Εμένα δεν με ένοιαζε. Δηλαδή έλεγα ότι. Είχα μάθει ότι τίποτα δεν είναι κακό να το κάνει παρά μονάχα όταν το χειριστεί λάθο. Να επιστρέψουμε λίγο στο παρακαλώ, μείνει μεταξύ μα, γιατί με ενδιαφέρει να μάθω τι διδάχτηκε αυτή η ντίβα από την καινούργια της, το καινούργιο της εγχείρημα. Διδάχτηκε ποτέ, μην ξαναπεί ποτέ. Είπε, δεν θα. Εγώ συστήνουν να πάρει ένα νεαρό που ανερχόμενο πρωταγωνιστή, ο οποίο βεβαίω δεν ήταν και καλό ηθοποιό, ήταν όμω ένα ποιον όνομα. Δείχνεις, καλή ώρα, όπω λένε. Ποιον δείχνει. Τηλεοπτικό. Αγοράκι μου. Και μην ήταν καλό το ποιό. Ένα ρεμάλι τη κοινωνία. Ένα ρεμάλι τη κοινωνία κάνει. Όχι, δεν κάνει. Κάνει έτσι ένα λιτάμπουρα. Ένα γλυκό λιτάμπουρα. Ένα γυμνό. Ένα γυμνό. Διορθώσαμε λιγάκι. Κάτι άλλο. Ένα γυμνό λιτάμπουρα. Ένα ρεμάλι. Αλιτάμπουρα. Αλιτάμπουρα. Ένα γυμνό. Έχουμε κολλήσει. Γυμνό αλιτάμπουρα. Σε αυτό έχει. Σκηνή. Έτσι το κάνουμε. Έχουν και άλλε σκηνέ. Αυτοί μου δώσανε στο μοντάζ. Πρέπει όμω να πω και χαίρομαι γιατί ο Αλέξανδρο. Και εν πάση περιπτώσει τον γνωρίζει, τον παίρνει με χίλια ζόρια στο θείο ότι τι να κάνω, θα τον πάρω και αυτόν τον ανίκανο. Και τον ερωτεύεται. Γιατί η ζωή αυτό είναι. Στέφανε, μια φορά να κάνω ακόμα έρωτα, σε παρακαλώ. Και τελευταία φορά. Δεν μπορώ. Ούτε εγώ. Τι άμα το θέλεις πια. Όλα αυτά τα ζωή. Δεν τα νόμιζε να κάνω τη θερότητα. Τι ολοκένουργια πώς σε καγένω. Αχ, να κουμπάσεις τη γένω. Είσαι γριά. Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαι γριά. Τα 49 κλείνω του σταυρού. Έλα, έλα, παρά τα μετρή. Η βροχή που πέφτει πάνω στη Λεοπάρδα δεν καταφέρνει να σβήσει τις γρούδες μας. Εσύ δεν μπορεί να φύγει από πάνω σου η φτύνια και η αλητεία. Καλά έρθω να ανοίξω ένα μανάβικο στο πέρα. Εκεί που δεν περιμένεις σου έρχονται τα καλά και τα κακά και το αντίστροφο. Θέλω όμως να πω για τον Αλέξανδρο. Όπως και για τη Μαριάννα και για την Ιερό και για όλους όσους είμαστε εδώ, τον πάνε ακόμα. Τώρα μπαίνουμε στην. Είναι πρόθυμος. Τον μαθαίνω, ναι. γιατί τώρα είναι και η πρώτη του φορά που παίζει στο θέατρο. Ουσιαστικά σε μεγάλο θέατρο, η δεύτερη φορά. Ο Αλμπέρτο ξέρει από κωμωδία. Λέω λοιπόν ότι μου αρέσει πάρα πολύ που τα παιδιά παίζουν και κωμωδία και δράμα. Τρελαίνομαι γι' αυτό. Γιατί κάτι θεωρώ... που φοβόσουν εσύ να κάνεις όταν ήσουν. Όχι, φοβόμουν τότε, δεν μου το έδινε κανείς. Με είχαν ότι κάποιος πρέπει να με κυνηγάει, να κόβει φλέβες, εγώ να πατέρα μου δει. Μη είχαν για τραγικά το πράγματα. Το πιζίχτε, αυτό δεν μπορεί. Το ψουλόλιγνο, το ωραίο. Εγώ άλλα ήθελα να κάνω. Λοιπόν, μ' αρέσει ο Αλέξανδρος από ένα ρόλο που θα μπορούσε να φανεί. Συγγνώμη, πάρα πολύ. Να, το βλέπουμε. Πίνω γάλα και τρώω μορταδέλα ταυτόχρονα. Αυτό είναι το δύσκολο. Πείτε το. Πρέπει να είσαι πολύ άρρωστος να το κάνεις. Ορίστε, κοίτα, κοίτα τι βγάζουν στη φόρα μας. Έχουν κάνει ζήλιο σε αυτήν την εκπομπή. Γιατί είναι ζήλιο, αφού βγαίνει έτσι. Τι παρά. Μια χαρά, μια χαρά. Είναι λε. Μια χαρά, ναι, και έτσι. Είναι πολύ έξυπνος και ξέρει να διακομωδήσει. Κακίες, ναι. Κακίες, Μάριο. Να φτάσουμε μέχρι το φιλί. Φιλί στην πρεμιέρα. Από όσο θέλω να... Φίλε, εγώ παιδί μου, να σε μάθω η Δόκτωρ Ρουθ. Καλά τα θυμώνετε, τα μάτια σας σας πάνε πάρα πολύ. Δεν σου επιτρέπω. Κάτια. Κυρία. Κυρία Κάτια, θέλω να σε... Έτσι παρακαλώ, παιδί μου. Να με. Θα μπορούσα να είμαι η μάνα σου. Αλλά δεν είσαι. Όχι βέβαια. Με 8 χρόνια διαφορά. Είμαι εξάδελφος της Κάτιας. Ο πατέρας μου και η μητέρα της ήταν αδέρφια.
Από μικρή ήταν ένα λατρεμένο κοριτσάκι, μια αγαπημένη εξαδελφούλα, που μεγάλωσε πάρα πολύ κοντά μας, σε μια γειτονιά που την λέγαμε γειτονιά των Αγγέλων τότε, στην οδό Ρακτιβάν του διοικητηρίου. Έχει μια πάρα πολύ καλή ψυχή, δεν φαίνεται ότι είναι τόσο δυναμική, αλλά έχει δύναμη μέσα της. Έχασε τρία από τα βασικά στηρίγματα που είχε τον πατέρα της, τη μητέρα της και συνέχεια τον Μάριο, τον Δωρίτη. Νόμιζα ότι θα λυγίσει, αλλά δεν λύγησε κάτι άλλο. Ένα χαρακτηριστικό που θυμάμαι ήταν όταν ήταν στο Λύκειο και πήγαινα να την δω στην οδό Αργολίδου στους Αμπελόκηπους. Ρωτάω τη θεία μου πού είναι η Κάτια, πάνω στο δωμάτιο της, μου λέει, είναι και ετοιμάζεται να βγει έξω. Πήγα κι εγώ να την δω αυθόρμητα, ανοίγω την πόρτα και την δω, βλέπω την Κάτια σε μια σιδερόστρα επάνω και τότε ένα πολύ μακρύ και σγουρό μαλλί. Και σε μια σιδερόστρα επάνω είχε βάλει το μαλλί της, γερμένη έτσι, και το σιδέρωνε να το ισιώσει. Την Αθήνα πέρασε στο Πανεπιστήμιο Αστυνομική και απουσίαζε, εγώ έλειπα από την Ελλάδα, και όταν μου το έγραψε η θεία μου ότι η Κάτια αποφάσισε να μην ακολουθήσει την νομική και να πάει στο θέατρο, μου ήρθε πολύ ξαφνικό, δηλαδή δεν το περίμενα. Έφερε πάρα πολλές παραστάσεις εδώ, έκανε στη Θεσσαλονίκη, γέμιζε το θέατρό της γιατί ο κόσμος την αγαπάει. Δεν ξέρω, τη θεωρήθηκε σαν δικό της παιδί. Και η χαρά μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη, γιατί η Κάτια έδειξε ότι είχε μέσα ταλέντο της, που πράγματι εμείς δεν το ξέραμε, δεν το είχαμε καταλάβει. Πολύ ενδιαφέρον, Σεμίνα μου, να βλέπεις να παίζετε κωμωδία από ανθρώπους που μπορούν και παίζουν και δράμα και κωμωδία και ξέρουν το διαχωρισμό. Δηλαδή, ο Κώστας έχει αυτή την ευχέρεια. Mm-hmm. Η Κατιάνα mm-hmm. έχει αυτή την ευχέρεια. Όλοι μας έχουμε αυτή την ευχέρεια του να ξέρω τι σημαίνει δράμα. Και ένας ηθοποιός που δεν είναι αποκλειστικά και μόνο της κωμωδίας, είναι ενδιαφέρον το βλέπεις. Θέλω να σε ρωτήσω αν ο Σταύρου είναι λίγο, ανοίξει την κατηγορία τη δική σου, δηλαδή τον έχουν όλοι στο μυαλό τους για το σοβαρό, για το αυστηρό. Ναι, γιατί αποπνέει ρομαντισμό, αποπνέει δραματικότητα, αποπνέει αυτό. Ένα δράμα. Αλλά ο Αλέξανδρος όμως κάνει τώρα με τη Μαριά να παίζουν στο θέατρο ένα έργο που είναι υπέροχη με τα παιδιά. Και είναι η κομμεντή ανάμεσα σε κωμωδία και σε προηγούμενη εκπομπή μου μιλούσε δράμα. Με τα καλύτερα λόγια για εσάς τους δύο. Είναι εξαιρετική. Είχε έρθει να σας δει και είχε τρελαθεί. Είπε καταπληκτικά για εσάς. Είναι εξαιρετική σε αυτό το έργο. Είναι εξαιρετική. Θα σας πω για τον Αλέξανδρο ακριβώς αυτό που είναι το ομορφολογικός του τύπος. Λοιπόν, ο ομορφολογικός του τύπος. Είσαι τόσο μορφωμένος, Κώστας Φιλόπουλος. Ο οποίος είναι καταπληκτικός, διότι κάνει 10 ρόλους μαζί. Αλλάζει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ευέλικτος. Χωρίς να είναι δίθεν. Σκηνικά ευέλικτος, δηλαδή. Πολύ σημαντικό αυτό. Με σωστό μέτρο. Καμιά φορά. Όχι, είναι αλήθεια, μην ευχαριστείς. Θα πω και. Αλλά να, τώρα θα σκεφτόταν κανείς, θα δώσω στον Αλέξανδρο ένα ακόμη κομικό. Αυτό ρωτάω. Κατάλαβες. Αυτό ρωτάω. Γι' αυτό έκανα παραγωγή. Δεν με σκεφτόταν να μεγάλη επιτυχία στην τηλεόραση που δεν. Κάνω μόνο σου, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει. Το κάνει. Κάνω μόνο σου. Και η Ρο παίζει τέλεια κομμωδία. Καλά, η Ρο την έχει πάρα πολύ έντονη μέσα τη στην κομμωδία. Και δεν μου δίνουν. Η Ρο παίξε μα κάτι εδώ. Κάτι κομικό. Γιατί δεν σε φέραμε μόνο γι' αυτό. Να δούμε, διαβάσω κάτι. Να δούμε λίγο την Κάτια και τη Μαριάννα στην Κακιά Πεθερά, στη Λεριά Πεθερά. Να δούμε δηλαδή πώς είναι η Πεθερά που δεν θα θέλαμε με τίποτε να έχουμε. Να μας τύχει. Όπου είναι όνειρο. Και εκεί δείχνει πραγματικά πώς αντιμετωπίζει η Κάτια τα πάντα με σοβαρότητα. Με μελέτη. Μητέρα, από εδώ η Λέλα. Το κορίτσι που σου έλεγα. Πώς φαίνεται? Από πού είναι? Κάλλη. Με την Κάλλη. Θεός φυλάξει. Τι δουλειά έχουμε, παιδί μου, εμείς με την Κάλλη μου, νο.
Εκεί ο τόπος είναι γεμάτος φουγκαράδες. Βρε, βρε, βρε. Εδώ είσαστε. Τι κάνετε? Εδώ, ψάχνουμε να βρούμε ένα τίτλο για το παραμύθι της ελπίδας. Ναι. Ωραία. Και τι τίτλο βρήκατε? Πώς να σκοτώσεις την πεθερά σου. Συγγνώμη, αυτό είναι τίτλος για παιδικό βιβλίο? Από μικρά πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά. Α. Και στο τέλος τι γίνεται? Η πεθερά πεθαίνει? Όχι. Αυτή είναι και η ανατροπή. Στο τέλος, η πεθερά θάβει την ύφη. Αλλά της μένουν λίγες γρατζουνιές στο λαιμό και στο πρόσωπο. Γρατζουνιές από τι? Τι δεν καταλαβαίνεις? Η νύφη. Δεν ήθελε να... Τι λες ρε μάνα, ζωντανή την έβαλε? Και τι τα έκανε? Προσπαθούσε, αλλά δεν τα κατάφερνε. Εκεί έπρεπε κι εγώ κάπως να το τελειώσω το βιβλίο. Να το τελειώσω το βιβλίο αυτό. Θα συνεχίσεις εδώ τώρα σε αυτόν τον δρόμο που πορεύεσαι? Πώς το βλέπεις? Εμείς θέλουμε. Στον δρόμο που πορεύουμε εννοείς την κωμωδία. Μακάρι βρε σε μήνα μου, μακάρι να υπήρχαν τις κωμωδίες να τις διαλέγουμε. Δεν υπάρχουν κωμωδίες. Μην γελάτε. Μην γελάτε. Το πρώτο μου λένε, γιατί διαλέξατε δράμα? Το πρώτο που κάνω καπάντα η κακομοίρα είναι: θέλω μια κωμωδία. Δεν τη βρίσκουμε. Σύγχρονη. Ας πάμε στις παλιότερες. Δεν βρίσκουμε. Τι να κάνουμε, πάμε στα δράματα. Τα σύγχρονα. Δεν βρίσκουμε. Να το δράμα το παλιό και έρχεται. Γιατί περνάω από όλη τη διαδικασία με αυτή τη σειρά, σας τορκίζομαι. Πρώτα θέλω κωμωδία. Θέλω να περνάμε καλά. Και όχι μόνο. Πιστεύω είναι και πιο δύσκολο πράγμα. Έχεις πιο ωραίο παιχνίδι να κάνεις με τον κόσμο. Πόσα αστεία δεν έχουμε βρει. Επιπλέον. Ναι, πόσα αστεία δεν έχω βρει επιπλέον. Έχεις βρει πάρα πολλά, όπως και ο καθένας μας με τον κόσμο. Ο Αλέξανδρος δεν ήρθε τώρα που κάναμε τις πρόβες, αφού είχε ζυμωθεί πέρσι με το κοινό και έβλεπε πράγματα που δεν είχε γράψει και γέλαγε μόνος του. Κάποια σύνεργα. Αυτοί οι δυο έχουν φερθεί στο θέατρο και στην τηλεόραση, όπως ο Μπούς στο Ιράκ. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Θα το ρισκάρω, όλος, τι έχω να χάσω? Μόνο η γκαρσονιέρα στο φάλινο μου έχει μείνει. Λεφτά έβγαλες από αυτή τη δουλειά? Όχι, τα χάσα. Έβγαλα χρήματα από τη τηλεόραση, γι' αυτό την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί, όχι μόνο για τα χρήματα, γιατί με είχε αναλύψει με όλους τους τρόπους. Από το θέατρο που το λάτρεψα και το λατρεύω, έχω δαγκωθεί πάρα πολύ, δεν πειράζει, και έχω χρεωθεί, αλλά δεν πειράζει, το επέλεξα, με γεια μου, με χαρά. Πούλησες και ένα εξοχικό για να... Εντάξει, δεν έχω τίποτα σαν περιουσία, αλλά όμως η περιουσία είναι αυτά που ζούμε τώρα, τα καθημερινά μας, και νομίζω ότι αυτά είναι που θα μας κρατήσουν. Δηλαδή την υπόλοιπη ζωή δεν την περνάμε πλάι σε ένα πουγγί, την περνάμε με ανθρώπους και με αγκαλιές. Οπότε αγκαλιές έχω φροντίσει όλη τη ζωή να έχω, γιατί δεν μπορώ χωρίς αγκαλιές. Και το μόνο που δεν θα μου λείψει νομίζω θα είναι αυτό, ότι έχασα τις μεγαλύτερες αγκαλιές που είχα στη ζωή μου, τώρα όμως έχω αυτές. Οπότε εντάξει, είμαι μια χαρά. Κάτια Δανδουλάκη και όχι μόνο μια μεγάλη ηθοποιός, ένα καταπληκτικό πλάσμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Μου έκανε τη Μαριάννα να κλάψει. Δεν υπάρχει αφουλή που δεν έχει κλάψει αυτό το κορίτσι. Ναι. Δεν θα ξανάρθω γιατί όλο συγκινούμε. Δεν θα βλέπει και κανεί. Κλαίω στην ταβέρνα. Και γιατί ποτέ σου πήρε και ο Αλέξανδρος στο σοκολατάκι μου μπροστά, το πρόσεξα. Γιατί είναι άτιμο πλάσμα. Κοριτσάκι. Ναι, αλλά είναι βορή. Τι είναι εκεί που ακούω. Να σου είναι τα σήμα, δυο κράσει η ζωή μα. Σαν θέατρο κι αυτή. Παρακαλώ. Κοίτα να πέσει νύχτα και γεια σου καλή νύχτα, καλέ μου θεατή. Παρακαλώ, ας μείνει μεταξύ μας, διοράσει στη ζωή μας, σαν θέατρο κι αυτή. Κι εδώ αυτή, η Κάτια, η Δανδουλάκη, σας στέλνει ένα φυλάκι. Και πάει να ξεραφτεί. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.